Θα διαβάσω όσο πιο γρήγορα μπορώ, όπως όταν κάνω διορθώσεις. Όποιος θέλει όμως όλο το κείμενο, μπορεί να μου το ζητήσει να το στείλω στο email του ή αν έχει Facebook το Υπουργείο, το Ίδρυμα Πολιτισμού, γιατί είναι κακό αυτό που γίνεται. Έχουμε κάνει μια δουλειά όλοι, την οποία θέλουμε να παρουσιάσουμε στην πληρότητά της, διότι αλλιώς δεν υπερασπίζουμε κείμενο, υπερασπίζουμε λεξούλες. Κάποιες σκέψεις έχουμε κάνει και είναι άδικο για τον Καβάφη, για τον Μοσκόφη, για το Ίδρυμα Πολιτισμού, για τους φίλους μας εδώ, Αιγυπτιώτες και Αιγύπτιους, να μην τους πούμε όλο τον κόπο που έχουμε κάνει. Για αυτούς τον κάναμε τον κόπο, για να ανταποκριθούμε σε μια υψηλότατη τιμή. Ο κόπος μας ήταν η δικαιοσύνη μας και είναι κρίμα για διάφορους λόγους που δεν έχουν να κάνουν πάντως με το καθαυτό συνέδριο. Θα μπορούσαν να έχουν παραλυφθεί πολλά. Γκρινιάζω, αλλά είναι το χούι μου. Για τον Καβάφη, λοιπόν, δεν θα πάψουμε να μιλάμε ποτέ. Εδώ, στην πόλη του δηλαδή, την Αλεξάνδρεια, στην Ελλάδα, στα πανεπιστήμια του κόσμου όλου, στις συντροφιές των φίλων της ποιήσης. Οικουμενικός πλέον είναι ο ποιητής της νεοελληνικής γλώσσας που συναγωνίζεται σε διεθνή φήμη τον πεζογράφο της νεοελληνικής γλώσσας, τον Καζαντζάκη. Ας θυμίσω λοιπόν εδώ μια στιγμή μόνο από κάποια συνάντηση που έγινε πριν από 90 χρόνια. Αρχές του 1927, ο Καζαντζάκης ταξιδεύει στην Αίγυπτο και στο Σινά. Επισκέπτεται τον Καβάφη στο σπίτι της οδού Λέψιους, που το είδαμε και εμείς σήμερα. Στις 15 Απριλίου δημοσιεύει στην εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος ένα άρθρο από όπου και το εξής απόσπασμα. Μιλούμε για πλήθος πρόσωπα και ιδέες, γελούμε, σωπαίνουμε και πάλι αρχίζει, με κάποια προσπάθεια, η κουβέντα. Εγώ πολεμώ να κρύψω στο γέλιο τη συγκίνηση και τη χαρά μου. Να ένας άνθρωπος μπροστά μου, άρτιος, που τελεί τον άθλο της τέχνης με υπερηφάνεια και σιωπή, αρχηγός ερημίτης και υποτάσσει την περιέργεια, τη φιλοδοξία και τη φιλιδονία στον αυστηρό ρυθμό μιας επικούρειας ασκητικής. Ο Καβάφης είναι από τα τελευταία άνθη ενός πολιτισμού. Με διπλά ξεθοριασμένα φύλλα, με μακρό ασθενικό κοτσάνι, δίχως σπόρο, έλεγε ο Καζαντζάκης. Μπορούμε πια να συμφωνήσουμε, έπειτα μάλιστα από τον σαρωτικό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις πάμπολες και παντοειδείς διαψεύσεις μας, πως εκείνος ο πολιτισμός δεν είχε μέσα του τον σπόρο τον καλό. Η τέχνη του Καβάφη όμως είχε τον σπόρο που θα την αποκάλυπταν ανθεκτική στον χρόνο. Και είναι τόσο πλούσια, ώστε ενώ από καιρό σε καιρό πιστεύουμε πως δεν έχουμε πια τίποτε να ανασκάψουμε και να αναδείξουμε στην περιοχή της, αυτή εκθέτει νέους θησαυρούς. Δεν πειράζει. Αυτή ακριβώς η νέη θησαυρή της καβαφικής ποίησης μας επιβάλλουν να την αντιμετωπίζουμε στο τέλος της αναγνωσής μας, όποια και αν είναι η αφετηρία μας, ως ενιαία. Όχι δηλαδή κομμένη σε φέτες, σε περιόδους, σε τεχνοτροπικά είδη, σε εκδοχές περιεχομένου, σε διάφορους ισμούς. Εντελώς συνοπτικά, για να μιλήσουμε λίγο και για τον Καβάφη, και επειδή εγώ ξεκινάω τον περί Καβάφη λόγο, αισθάνθηκα την ανάγκη να το πω. Ο Καβάφης εκόμισε στην νεοελληνική ποίηση τον ελεύθερο ιαμβικό του στίχο, χωρίς ωστόσο να αρνείται το μέτρο και χωρίς να απορρίπτει με μοντερνιστική υπεροψία την ομοιοκαταληξία. Εκόμισε την μη μονοεθεϊστική γλώσσα του, η οποία δημοτική στη βάση της και στην ουσία της, δεν απεμπολεί κάποια παλαιότερα λαμπρά σεντέφια, όπως τα λέει. Εκόμισε την άκρα λιτότητα στην έκφραση μέχρι τις απογυμνώσεως. Εκόμισε την τολμηρή φωνή για κεφάλαια του έρωτα που η ελληνική γλώσσα είχε να τα θίξει με διαφορετικό τρόπο, βέβαια, από τους αιώνες των επιγραμματοποιών της Παλατινής Ανθολογίας. Εκόμισε την κέρια ηρωνία που δεν αποσκοπεί στην προσβολή. Εκόμισε επίσης την αναψηλάφιση κρίσιμων στιγμών του ελληνικού βίου με το βλέμμα πάντοτε στο παρόν, αφού η ιστορία χρησιμοποιείται σαν κάτωπτο για να αντικριστούν και να μετρηθούν πάνω του οι σημερινοί άνθρωποι και οι αξίες τους. Με τα λόγια του Στρατή Τσίρκα, ενός άλλου αγαπημένου, τα καβαφικά ποίηματα εκόμισαν βάθος χρόνου, βάθος οράματος, βάθος σκέψης, βάθος συγκίνησης. Συνοπτικά, θα αναφερθώ και στο θέμα που δηλώνει ο τίτλος της ομιλίας μου, «Καβάφης ο Αλεξανδρινός και Παλαδάς ο Αλεξανδρεύς, οι ποιητικές πιθανότητες μιας γνωριμίας». Σπέβδω να θυμίσω ευθύς εξ αρχής πως ο Ανδρέας Λεντάκης συσχέτιζε την πόλη του Καβάφη με ένα επίγραμμα του Παλαδά. Ο δε Τζίμης Παπανικολόπουλος, που έχει μεταφράσει και εκδώσει το σύνολο των επιγραμμάτων του Παλαδά, σημείωνε ίσως με κάποια δόση υπερβολής ότι από την Παλατινή Ανθολογία λείπει το όνομα ενός μόνο σπουδαίου ποιητή, το όνομα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Τον θεωρούσε δηλαδή ήδη Παλατινό, για να το πω έτσι, ήδη αρχαίο.
Γνωρίζουμε βέβαια την άποψη του Σεφέρη πως εισαγωγικά δεν ήξερε ποιητική δημιουργία περισσότερο απομονωμένη από την καβαφική. Μπορεί να είναι και αυτός ένας ακόμα από τους γοητευτικούς ή και πλάνους αφορισμούς του Σεφέρη, περί ποιήσεως γλώσσας κτλ. Εν πάση περιπτώσει όμως, ακόμα και αν δεν συμβαίνει αυτό, το απομονωμένη που λέει δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το εννοήσουμε σαν παρθενογεννημένη. Ο ιδιασμός, η ιδιοτροπία, για να την πω έτσι, της καβαφικής ποιήσης δεν την απορφανίζει, δεν τη στερεί τους συγγενείς της. Ο στόχος μου εδώ δεν είναι αστυνομικής απόκρουσης, να εντοπίσω αναλογίες, παραλληλίες, σημειώτες, καλά και σόνι, ζορίζοντας τα πράγματα και τα γράμματα. Νιώθω βέβαιος πάντως πως αν ο Καβάφης επέλεξε τους προγόνους του, όπως το συνηθίζουν οι άξιοι ποιητές, και αν ορισμένος από αυτούς τους προγόνους του τους συνάντησε στην Παλατινή Ανθολογία, τότε οπωσδήποτε ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Παλαδάς δίπλα στον ερωτικό Μελέαγρο. Οι δυο τους σαφώς πιο μπροστά από όλους τους υπόλοιπους επιγραμματοποιούς και σαφώς πιο κοντά στον Καβάφη. Τη σκέψη αυτή μου την υπαγόρευσαν κάμποσα χρόνια πριν τα αισθήματα που μου γεννιόταν ενώσω μετέφραζα το σύνολο των επιγραμμάτων του Παλαδά για μια έκδοση που έχει αναγγελθεί προ 15 ετίας αλλά παραμένει παγωμένη. Μιλάω για τον τόνο κυρίως, όχι τόσο για τη θεματολογία. Τον τόνο του μελαγχολικού σαρκασμού δύο Ελλήνων ποιητών που οι κρισιμότερες και πολυτιμότερες για μας τους επιγόνους σκέψεις τους αφορούν το ζεύγος ελληνισμός, παύλα, χριστιανισμός. Εννοώ εδώ φυσικά τον εθνικό ελληνισμό. Προδήλως στοχαστικότερος ο Καβάφης από τον Παλαδά, έχουν μεσολαβήσει και 15 αιώνες, μετακινείται από τον σαρκασμό και τη σάτυρα στην οξύστομη ηρωνία. Αυτό εν τούτης δεν αναιρεί την αξία της συμβολής του Παλαδά στην επισκόπηση του διπόλου ελληνισμός-χριστιανισμός, τα μέλη του οποίου ο ίδιος τα έζησε και τα ανέδειξε σαν σφόδρα ανταγωνιστικά. Υπήρξε άλλωστε ένας τελευταίος ο Παλαδάς, ο τελευταίος Έλληνας ποιητής, σε εισαγωγικά, όπως έχει χαρακτηριστεί, και ταυτόχρονα ένας ίσως όχι τόσο τρανός, όμως ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρωτοπόρος του στοχασμού που θα ακολουθούσε για το πλάσμα Έλληνο-Χριστιανισμός, που πολύ συχνά δεν είναι παρά ένας τραγέλαφος. Και ας με συγχωρήσουν όσοι δεν το πιστεύουν. Το γεγονός ότι ο Παλαδάς και ο Καβάφης έζησαν και έγραψαν στην ίδια πόλη, την Αλεξάνδρεια, με διαφορά 15 αιώνων, στη διάρκεια των οποίων άλλαξε πολλές φορές ο κόσμος και άλλες τόσες φορές οι αντιλήψεις μας για τον κόσμο. Αυτό δεν θα αρκούσε βέβαια να τους καταστήσει συγγενείς, ούτε καν στο καχύποπτο βλέμμα όσων αναζητούν πεισματοδός επιδράσεις. Και τίποτε δεν θα προσέφεται το ότι και οι δύο έζησαν λίγα χρόνια σε μια άλλη σημαδιακή πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Αλλού πρέπει να ελεγχθεί η τυχόν ποιητική και ιδεολογική συναφιά τους, οι πιθανές αναλογίες στην ανάγνωση της ιστορίας, δεδομένου ότι και οι δύο εργάζονται ποιητικά, δουλεύοντας πρώτα σαν επιμελείς αναγνώστες της φιλολογίας και επιμελείς αναγνώστες της ιστορίας. Η Αλεξάνδρεια πάντως, σαν εστία της κοινωνικής και ποιητικής τους δράσης, δεν είναι μια αδιάφορη, ουδέτερη πόλη, ούτε τον κρίσιμο 4ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν έζησε ο Παλαδάς εκεί, ούτε βεβαίως τα χρόνια του Καβάφη. Δεν είναι λίγα τα ελληνικά γνωρίσματά της, ούτε τότε, τον 4ο αιώνα, ούτε τον 19ο προς 20ο, αλλά αυτά τα ελληνικά γνωρίσματα δεν επαρκούν για να την καταστήσουν ελληνική. Αναχωνεύει διαφορετικές παραδόσεις, πολιτισμούς, γλώσσες, θρησκείες. Ένας ευαίσθητος πολίτης της, όπως οι δύο ποιητές μας, δεν είχε να στραφεί μόνο στη μυστική βοή των πλησιαζόντων γεγονότων, αλλά και στις απηχήσεις ενός ζωηρότατου παρελθόντος και βέβαια στις αντίπαλες φωνές του παρόντος τους. Για τον Παλαδά, να πω λίγα πράγματα παραπάνω, που δεν είναι βέβαια τόσο γνωστός όσο ο Καβάφης, δικαίως. Άλλοι λένε ότι γεννήθηκε το 319-20 και άλλοι το 330. Έζησε πάντως σχεδόν όσα χρόνια και ο νεότερος Αλεξανδρινός, σε μια περίοδο που εύθυνε ο εθνικός ελληνισμός και θριάμβευε ο χριστιανισμός, οι φανατικότεροι οπαδοί του οποίου κατέστρεφαν τα ιερά των εθνικών και κατέτειαγαν τις βιβλιοθήκες τους. Ενίοτε δε θανάτωναν και κάποιους αντιφρονούντες, όπως την περίφημη νεοπλατωνική φιλόσοφο, αστρονόμο και μαθηματικό Υπατία. Με το διάταγμα του Θεοδοσίου του Πρώτου, του Μεγάλου, τους τίτλους της Μεγαλοσύνης τους δίνουμε με μια ιδιαίτερη ευκολία, όχι μόνο εμείς οι Έλληνες, που έγινε το 380 μετά Χριστόν, αναγνωρίστηκε ως επίσημη θρησκεία του κράτους ο χριστιανισμός και δημεύθηκαν οι τόποι λατρείες των ειδώλων, ενώ απαγορεύτηκαν οι Ολυμπιακοί,
Το δε 391 μετά Χριστόν σφραγίστηκε και το Σεράπιο εδώ στην Αλεξάνδρεια. Σε τέτοια ατμόσφαιρα οι ιδέες και τα αισθήματα του Παλαδά, ο κόσμος του όλος, δεν έχει πια ιδιαίτερη ζήτηση. Ο Χαλκιδεύς στην καταγωγή που έγινε Αλεξανδρεύς, αμήνεται, χλεβάζει, μελαγχολεί και βρίσκει λίγη, ελάχιστη παραμυθία στις λέξεις. Χαρακτηριστικό και για την τεχνική του και για την ποιητική μέθοδο ανάδειξης της ιδεολογικής ένστασής του είναι το εξής επίγραμμά του. Πού μεταφράζει, Σαμουήλ, το διαβάζω και στα αρχαία, πού είναι. Λέει και στα αρχαία, καλήμοχον πολλό και πίνδαρον ιδέ και αυτάς πτώσεις γραμματικής, πτώσιν έχω παινείς. Ήταν γραμματοδιδάσκαλος και λέει ότι μωρέ και τον καλήμαχο που λάω και τον πίνδαρο, τα βιβλία δηλαδή, και της γραμματικής της πτώσης, τις οποίες και δίδασκε στα παιδιά. Τέτοια η πτώση μου στην φτώχεια. Έκοψε τη σύνταξη που με έτρεφε ο Δωρόθεος, μήνυμα άπρεπο έστειλε εναντίον μου. Σύντρεξέ με, φίλε μου Θέωνα, και μην αφήσεις τον βίο μου να εξαντλήσει ο σύνδεσμός μου με τη φτώχεια. Οι φιλόλογοι ανάμεσά μας ανακαλύπτουν εύκολα το παιχνίδι με τους όρους γραμματική, πτώση της γραμματικής, πτώση οικονομική, ο σύνδεσμος που είναι πάλι ένα κομμάτι της γραμματικής και ο σύνδεσμος με τη φτώχεια. Εδώ τα λογοπαίγνια, είναι προσφυλή τα λογοπαίγνια στον Παλαλά, που δίδασκε ελληνική βιβλία και διέθετε και κάποια βιβλία ο καημένος για να μπορεί να τα διδάξει. Τα λογοπαίγνια εδώ λειτουργούν παραπλανητικά, σαν καμουφλάζ. Τα είχαμε ότι έχουμε ένα καλαμπούρι εδώ, απλώς. Όμως τα ονόματα είναι αποκαλυπτικά. Το όνομα Δωρόθεος είναι το όνομα κάποιου που έλυσε το συμβόλαιο του Παλαδά και ο οποίος είναι πατέρας κάποιου μαθητή του γραμματικού. Αυτό το όνομα Δωρόθεος λοιπόν έχει αραιότατες εμφανίσεις στην ελληνική αρχαιότητα, αλλά συχνότατες στον νέο κόσμο, τον χριστιανικό. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε βέβαιο ότι δεν τον ονομάζει τυχαία Δωρόθεο, αλλά θέλει να δείξει την χριστιανοσύνη του αφεντικού που έπαψε πια να χρειάζεται μαθήματα αρχαίου ελληνικού λόγου για τον γιο του. Ο Θεόν αυτός από τον οποίο ζητάει βοήθεια ο καημένος ο Παλαδάς, γιατί είχε και τη γυναίκα του που τον γκρίνιαζε, δεν είναι άλλος από τον πατέρα της Ιπατίας, που ήταν και αυτός φιλόσοφος και μαθηματικός και εξίσου σπουδαίος με την κόρη του και έζησε περί τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. Ο Παλαδάς λοιπόν κινδυνεύει να μείνει άνεργος, επειδή όσα διδάσκει δεν είναι απλώς περιτά, αλλά είναι απειλητικά, όπως θα συμφωνούσε και ο σύγχρονος του Μέγας Βασίλειος, συγγραφέας, όπως ξέρουμε, του έργου προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελείν των λόγων. Γνωρίζοντας ποια είναι η πολιτεία της Ιπατίας, αλλά και ποια επιγράμματα της εφιέρωσε ο Παλαδάς όταν αυτή ζούσε ακόμα, πριν τη σκοτώσουν, όπου την αποκαλούσε άχραντον άστρον της σοφής παιδεύσεως, μπορούμε να συμπεράνουμε με ποιον κόσμο συντάσσεται ο ποιητής μας. Και να σκεφτούμε ότι μαζί του, στον καιρό του, τον 4ο αιώνα δηλαδή μετά Χριστόν, ιδιότητα δεν είχε η Αλεξάνδρεια κινδυνοδεστέρα από την ιδιότητα ελληνικός. Και αυτό γιατί η πόλη είχε αρχίσει να γίνεται έτσι όπως τη ζωγραφίζει ο Καβάφης το Ήγαιε Τελεύτα, αναφερόμενος σε έναν αιώνα μετά τον Παλαδά, 518-527 μετά Χριστόν και στη βασιλεία του γέροντος Ιουστίνου. Ήταν η εποχή καθήν βασίλευε εν άκρα ευλαβία ο γέρον Ιουστίνος και η Αλεξάνδρεια, πόλης Θεοσεβής, αθλίους ιδωλολάτρας αποστρέφονταν. Ο Παλαδάς δεν είναι εν μέρη εθνικός και εν μέρη χριστιανίζων, σαν τον Σύρο σπουδαστή φιλόσοφο του καβαφικού ποίηματος «Τα επικίνδυνα». Το επίθετο μετέωρος που το αποδόθηκε για να επισημανθεί η ιδωλολατρική του απόκληση, δηλαδή η παρουσία του ανάμεσα στον επιθετικό χριστιανισμό και στον υποχωρούντα ελληνισμό. Ο Μπόουρα συγκεκριμένα τον αποκάλεσε, ερμήνευσε την απόδοση αυτού του χαρακτηρισμού που το απέδωσε ήδη ο Βυζαντινός λιματιστής, σαν σημάδι της πνευματικής του σχέσης με τον επίσης μετεωριζόμενο Ιουλιανό, τον λεγόμενο Αποστάτη. Όπως και να έχει, ο Παλαδάς χάρηκε στην ιστορική ευθύνη που μάλλον ενστικτοδός παρά ενσυνειδήτως αναλαμβάνει ενώ σου συνθέτει τα επιγράμματά του, δικαιούται πράγματι τον τίτλο του τελευταίου Έλληνα ποιητή. Έχει την αίσθηση του τέλους. Όμως δεν το αντέχει αυτό και μόνο τις λεξούρες του διαθέτει για να πολεμήσει και όχι πάντοτε ευθέως, αλλά με λογοπαίγνια, δια των φόβων όχι των Ιουδαίων, αλλά των Γαλιλαίων, όπως αποκόλλησαν τότε τους χριστιανούς. Ο φτωχός γραμματοδιδάσκαλος
Έχει δύο γκρίνιες, δύο οργές, της γυναικός μου πρώτα λέει και της γραμματικής μετά. Ως προς το τελευταίο, συμφωνεί απολύτως με τον Καβάφη που έγραφε σε ένα σημείωμά του. Τι ακριβά που με κόστιζαν εμένα οι μικρές μου πολυτέλειες. Για να τις αποκτήσω, βγήκα από τη φυσική μου γραμμή και έγινε ένας κυβερνητικός υπάλληλος. Τι γελίο. Και ξοδιάζω και χάνω τόσες πολύτιμες ώρες την ημέρα, στις οποίες πρέπει να προσθεθούν και οι ώρες καμάτου και χαυνώσεως που τις διαδέχονται. Τι ζημιά, τι ζημιά, τι προδοσία. Τα επιγράμματα του Παλαδά που σώζει η Παλαδινή Ανθολογία είναι λίγο πάνω από τα 150. Στην πραγματικότητα δηλαδή είναι όσα και τα κανονικά ποίηματα του Καβάφη. Τα είχε εκδώσει ο ίδιος μάλιστα σε ανθολογία, περίπου με το ίδιο τρόπο που εξέδιδε και ο Καβάφης στα δικά του. Μεταφράζοντάς τα, είχα αρκετές φορές την αίσθηση πως η φωνή του διπλασιαζόταν για να ακουστεί μαζί και η φωνή του Καβάφη. Η φωνή της καβαφικής ηρωνίας, όπως είπα, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος πριν, όπως είναι το αυτονόητο, η καβαφική ηρωνία, να συμπλέκεται με τη φωνή της παλαδικής σάτυρας ή αλλού να συνηθεί η συμποτική έκκληση του ενός του παλαιού με την ευοχική παράκληση του σημερινού. Δηλαδή, το «δος πιέιν» ή να βάχος αποσκεδάσει εμερίμνας του Παλαδά, δώσ' μου να πιω ώστε ο βάχος να στείλει στα κομμάτια της έγνοιες μου, με το ξεχασμένο πιθανότητα δώσ' να πιω, που είναι σχεδόν το ίδιο, του βαχτικού, του πρώτου ποίηματος που δημοσίευσε ο Καβάφης, το 1886. Ίσως τότε να ήταν πολύ περισσότερο επηρεασμένος από τα συμποτικά ή μάλλον από τα διαβάσματά του γενικότερα, πριν γίνει ο ίδιος από αναγνώστης ποιητής. Ή ένα στοιχείο τερπνό, πάντως όχι εντελώς άσημο, να πω ότι είναι μάλλον οι δύο ποιητές, ή τουλάχιστον είναι οι δύο ποιητές που μόνο εγώ γνωρίζω, που έχουν ασχοληθεί με κάτι ταπεινό, με το τάβλι. Έγραφε ο Παλαδάς απευθυνόμενος σε κάποιο ποιητή που παίζε ζάρια, κυβεύοντα. Πάντων μουσοπόλων η Καλλιόπη θεώσεστην. Όλων των ποιητών η μούσα τους είναι η Καλλιόπη. Μόνο η δική σου Καλλιόπη λέγεται Ταυλιόπη, γιατί έπαιζε τάβλη συνέχεια. Και ο Καβάφης, όπως ξέρουμε, στις μέρες του 1908, τον χρόνο εκείνον βρέθηκε χωρίς δουλειά και συνεπώς ζούσε από τα χαρτιά, από το τάβλι και τα δανεικά. Ο πρόεδρος Χουλιάρας να μου βρει αν υπάρχει άλλος ποιητής που να ασχολήθηκε με το τάβλι. Εγώ δεν ξέρω. Η διφωνία αυτή, Παλαδά Καβάφη, εξαντλείται στη χαριτωμένη σύμπτωση μερικές φορές, άλλοτε όμως οριμάζει σε έναν εσωτερικό, υπόρρητο, κειμενικό διάλογο. Μου φαίνεται εντελώς απίθανο να μην είχε διασταυρωθεί η καβαφική έγνοια για τα αρχαία γράμματα, ειδικά τα ελληνιστικά, όπως μας βεβαιώνει και η βιβλιοθήκη του άλλωστε, που είχε ανθολογίες ελληνιστικών επιγραμμάτων. Μου φαίνεται λοιπόν απίθανο εντελώς να μην διασταυρώθηκε ο Καβάφης με το έργο ενός ποιητή, το οποίο πρώτον σώζεται εκτενέστατα στην Παλατινή Ανθολογία, 150 ποίηματα όλα κιόλα, δεν είναι λίγα, άλλοι είναι με 2 ή 3. Ένα έργο δεύτερον που είναι προδήλωση διάζων, ξεχωριστό από όλα τα υπόλοιπα. Κανένας άλλος από τους επιγραμματοποιούς της Παλατινής δεν ασχολήθηκε με το κρίσιμο θέμα χριστιανισμός και ελληνισμός που είναι στο κέντρο της έγνοιας του Καβάφη. Τρίτον, είναι συντοπίτης του αυτός ο ποιητής. Και τέταρτον, οι Βυζαντινοί εκτιμούσαν ιδιαίτερα το σκόμα του Παλαδά και είχαν αφήσει φιλολογικά μνημόνια γι' αυτό. Το ότι δεν κατονομάζεται ή έστω δεν φωτογραφίζεται πουθενά από τον Καβάφη ο Παλαδάς, άλλωστε μας λέει, διαβάζαμε Ριανό και Κρυναγόρα, λέει σε κάποιο ποίημα. Ο Ριανός και ο Κρυναγόρας είναι ασήμαντοι ποιητές μπροστά στον Παλαδά κατά τη γνώμη μου, παρά τη μετάφραση του Κρυναγόρα από τον Ελίδη. Το ότι δεν τον κατονομάζει δεν σημαίνει τίποτε. Δεν αποκλείει δηλαδή το ενδεχόμενο της γνωριμίας του Καβάφη, αλλά και της βαθιάς οικειότητας. Ας πούμε, η καβαφική Ιθάκη και η πρότροπή της να μην διάζει στο ταξίδι ώστε να κερδίσει στη Σοφία στο ωραίο ταξίδι, δένει για να χωρίσει αμέσως με ένα επίγραμμα του Παλαδά, όπου εκεί μας ιστορεί έναν Οδυσσέα με σατυρικά
που δεν θα είχε την παραμικρή αντίρρηση να ξεγράψει και τα ταξίδια και την οικογένεια και την Ιθάκη και τον καπνό των Αναθρόσκοτα, αν η Κίρκη του είχε προσφέρει μια ακατανίκητη λιχουδιά, φτιαγμένη, όπως λένε οι φιλολογικές πληροφορίες, από μέλι, γάλα και τυρί και τυλιγμένη πάντως σε φύλλο σικής, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λέει λοιπόν, μεταφρασμένο, «Απ' την πατρίδα τίποτε γλυκύτερο βεβαίωνε ο Οδυσσέας, αλλά δεν είχε εφρανθεί με έκχυτο στις Κίρκης στο νησί και μόνο τον καπνό του αν είχε νιώσει θα ξέγραφε και 10 Πηνελόπες». Οφείλουμε να σταθούμε λίγο για να τελειώσω σε 2 προτρεπτικά επιγράμματα του Μπαλαλά. Μήπως που στο κέντρο τους ακριβώς είναι το τέλος του ελληνικού ή του ελληνισμού. Μήπως πεθάναμε λοιπόν και απλώς νομίζουμε πως ζούμε, συμφοριασμένοι Έλληνες εμείς και εικάζουμε πως είναι όνειρο ο βίος ή ζούμε εμείς και έχει η ζωή πεθάνει. Στο ένα. Στο άλλο συμπεραίνει. Έλληνες είμαστε τέφρα και σποδός και οι ελπίδες μας νεκρών ελπίδες ενταφιασμένες. Τα πάνω κάτω έχουν έρθει πια τα πράγματα. Εγώ τα ακούω σαν 2 επιγράμματα πικρότατης συνειδητοποίησης του τέλους της ιστορίας, όπως μάθαμε να λέμε, τα οποία προοικονομούν το ίδιο αίσθημα τέλους ή φθοράς που κορυφώνει το καβαφικό ποίημα Ηρώδης Αττικός. Οι Έλληνες, με ηρωνία, να τον ακολουθούν, μήτε να κρίνουν να συζητούν, μήτε να εκλέγουν πια, να ακολουθούν μόνο. Ο τελευταίος κοινός τους τόπος είναι η άκρος συμβολική καταστροφή των αρχαίων αγαλμάτων, σημάδι ενός πολέμου και μιας βαθιάς αλλαγής. Ο Καβάφης, το ξέρουμε, σμήλευσε σχετικούς στίχους, όχι μονάχα στο γνωστότατο κανονικό ποίημά του, το Ιωνικόν του 1911, γιατί τα σπάσαμε τα αγαλματά των, γιατί τους διώξαμε από τους ναούς των, διόλου δεν πέθαναν γι' αυτό οι θεοί. Ο γη της Ιωνίας, σένα αγαπούν ακόμη, σένα οι ψυχές των ενθυμούνται ακόμη. Αυτό το ποίημα του 1911. Το 1896, αισθηματικότερος εκεί ο Καβάφης μας δίνει μια ατελή προκαταβολή του Ιωνικού λέγοντας «Δεν αποθνίσκουν οι θεοί, η πίστης αποθνίσκει του αχαρίστου όχλου των θνητών. Είναι οι θεοί αθάνατοι, από τα βλέμματά μας τους κρύπτουσι νεφέλε αργυρέ». Εδώ στην εκδοχή του 1896 μπορούμε να πούμε ότι ο Καβάφης είναι ακόμα υπέρ του ελληνισμού, με την έννοια που το θέσαμε, αν το πάρουμε σαν ζεύγμα. Ζώντας τη δική του εμπόλεμη αλλαγή, ο Παλαδάς δεν είναι καθόλου βέβαιος για την αθανασία των θεών και γράφει στο δικό του ποίημα. «Έγιναν οι χριστιανοί οι Ολύμπιοι και ενθάδεκείνται ασφαλείς». Τους είχαν βάλει τα αγάλματα των Ολυμπίων σε κάποια βίλα πλουσίου σαν στόλισμα. Και αναστιοχιοθετεί σε χλέβει την όλη του σκέψη για εκείνους που έλειωναν τα ορυχάλκινα αγάλματα των παλαιών με αυτοκρατορική εντολή για να κόψουν νομίσματα. Το τελευταίο του ποίημα υψηλής εμπνοής γράφεται ήδη από την πλευρά του μέλλοντος και εντάσσει τους θεούς στην ιστορία. Γράφει λοιπόν για τον πεπτοκότα θεό, τον Ηρακλή, που τον αποκαλεί τρισέλληνο, όπως ξέρουμε, δεν έχει καμία σχέση με το τριαδικό του τρισέλληνος. Ξέρουμε ότι ο Δίας κοιμήθηκε 3 νύχτες συνέχεια και 3 μέρες με τη μαμά του, κρυφά κιόλας, τη μαμά του Ηρακλή. Είπε στον ήλιο, στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάλαγγα αιών, εγώ θα πάω με την κυρία Μπυρμπύλο για να πιάσω γερό παιδί, και έπιασε τον Ηρακλή που τον αποκαλούν τρισέλληνο, διότι η σελήνη έκανε 3 νύχτες να φανεί. Βλέπει το άγαλμά του λοιπόν χάμο ο ποιητής, είδα και έφρυξα στα τρίστατα ο γιος του Δία, χάλκινος, δέωσος λίγο πριν κινούσε Ηρακλή και τώρα παραπεταμένος. Φαρμακωμένος στάθηκα, του είπα. Τρισέλληνε, αλεξίκακε, έπεσες, κύσε, εσύ ο ανίκητος ως τώρα. Μου φανερώθηκε τη νύχτα ο Ηρακλής, το έχουν αυτό οι θεοί, να φανερώνονται τη νύχτα, χαμογελώντας μου αποκρίθηκε. Θεός, μα έμαθα να υπακούω στον καιρό. Ο Παλαδάς είναι φίλος του κινησμού, φαίνεται και σε αυτό. Οι δύο ποιητές μας λοιπόν, για να τελειώσω και να μην σας κουράσω άλλο, υπήρξαν θεράποντες της ελληνικής γλώσσας και ποίησης επί των ορίων. Ο Παλαδάς σε όρια χρονικά, όταν ο παγανιστικός ελληνισμός αποσυρώνταν από το προσκήνιο, και ο Καβάφης σε όρια γεωγραφικά, εκτός Ελλάδας, στην υπερορία.
Και ποιος ξέρει, ίσως αυτό τον όθησε να καταπιαστεί επίμονα και συστηματικά και με το που οι Έλληνες και που τα ελληνικά του. Και κυρίως με την εικόνα ενός μη θριαμβεύοντος ελληνισμού. Σίγουρα η ανάγνωση της καβαφικής ποίησης δεν έχει προαπαιτούμενο την ανάγνωση των ποιημάτων του Παλαδά. Όταν όμως γίνεται κάτι τέτοιο, το πνευματικό όφελος δεν είναι ασήμαντο και επιτέλους αποδίδεται και κάποια δικαιοσύνη προς έναν παλιότερο καβάφι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς τον κύριο Μπουκάλα. Νομίζω ότι έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση εργασίας για να διαβάσουμε αντιστοιχτικά τον καβάφι με τον Παλαδά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα συνεχίσω εγώ και θα κόψω και εγώ ό,τι χρειάζεται προκειμένου να γλιτώσουμε λίγο χρόνο. Θα ξεκινήσω με ένα επεισόδιο από τον 21ο αιώνα, όπως λέει αρχικά το πρόγραμμα, και μετά θα γυρίσουμε προς τα πίσω για να ξαναγυρίσουμε στο τέλος τον 21ο αιώνα. Στις 16 Νοεμβρίου του 2005, το δεξί χέρι του Οσάμα Μπιν Λάντεν, ο Αϊμάν Αλ-Ζουαχίρι, δήλωνε πως ήταν βαθιά ικανοποιημένος από τις βομβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο στις 7 Ιουλίου του 2005. Η Αγγλία, έλεγε, ήταν ένας από τους μεγάλους εχθρούς του Ισλάμ και ήταν υπεύθυνη για τους θανάτους χιλιάδων μουσουλμάνων στο διάβα των αιώνων, από την Παλαιστίνη ως το Αφγανιστάν και από το Δελχή ως το Ντένσουάι. Σίγουρα οι τρεις πρώτες αναφορές ήταν κατανοητές για το δυτικό κοινό, αλλά όπως σημείωνε ο αρθρογράφος της αγγλικής έκδοσης του Le Monde Diplomatique, ο Alain Grès, η τελευταία αναφορά σε ένα μικρό χωριό της Αιγύπτου κοντά στο δέλτα του Νείλου έμοιαζε να μην είναι άμεσα αναγνωρίσιμη. Τι να σήμαινε άραγε αυτό το παράξενο όνομα του Ντένσουάι και γιατί το Ντένσουάι να μπαινε δίπλα σε τόσο προβεβλημένες περιπτώσεις αποικιακής καταπίεσης και υπεριαλιστικών πολέμων σαν να είχαν την ίδια βαρύνουσα σημασία. Για πολλές από τις δυτικές ευαισθησίες η τοποθεσία παρέμενε μάλλον ενιγματική. Κι όμως, δεν ήταν η πρώτη φορά που γινόταν λόγος για τον Ντένσουάι μέσα στο πλαίσιο της καταγγελίας της Βρετανικής αποικιοκρατίας. Το 1956, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Γκάμαλ Αμπντελ Νάσερ, στον πανηγυρικό του λόγο κατά την εθνικοποίηση της διόρυγας του Σουέζ, είχε αναφερθεί στο ίδιο χωριό και μάλιστα στα περιστέρια του Νείλου, μπροστά στα πλήθη που χειροκροτούσαν. Στη συγκυρία εκείνης της εποχής, μάλιστα, η ραδιοφωνική αναμετάδοση της ομιλίας του Νάσερ σε όλο σχεδόν τον αραβικό κόσμο είχε ξεχωριστή σημασία, ειδικά για τα σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν. Το Ντένσουάι ήταν ένα από αυτά. Οι Αιγύπτιοι πάντως έμοιαζαν να καταλαβαίνουν απολύτως τη σημασία της αναφοράς του Νάσερ, καθώς για αυτούς, για εσάς και για εμάς που μάθαμε όλα αυτά, το Ντένσουάι ήταν κάτι πολύ παραπάνω από ένα χωριό. Ήταν μια τοποθεσία που σηματοδοτούσε την αποικιακή βαρβαρότητα αλλά και τις απαρχές του αντιαποικιακού αγώνα. Στη νεότερη ιστοριογραφία της Αιγύπτου, άλλωστε, η καταγραφή του χωριού είναι στενά συνδεδεμένη με τους αγώνες για την εθνική ανεξαρτησία. Για τους Αιγύπτιους παρατηρεί σχετικά ο στρατής Τσίρκας και για όσους γνωρίζουν κάπως την ιστορία της Αιγύπτου, η 27η Ιουνίου του 1906 σημαίνει ότι περίπου η 3 Μαΐου 1808 για κάθε Ισπανό και η 1η Μαΐου 1944 για κάθε Έλληνα, την ομαδική εκτέλεση αθώων ανθρώπων από τον κατακτητή της πατρίδας τους. Το Ντένσουάι μπήκε στην ελληνική γραμματεία μέσα από ένα αφιέρωμα της επιθεώρησης τέχνης το 1963 και ήταν η ώρα που μέσα από ένα κρυμμένο καβαφικό ποίημα ο στρατής Τσίρκας ολοκλήρωσε το ερμηνευτικό του σχήμα για τον απατηλό γέρο της Αλεξάνδρειας, υποστηρίζοντας ότι πλάι στον ιδονικό, τον ιστορικό ή το φιλοσοφικό υπάρχει πια και ο πολιτικός καβάφης. Θα παρακαλέσω τον Παντελή τον Μπουκάλα να διαβάσει αυτό το ποίημα και να σας απαλλάξω έτσι από την απαγγελία μου. Δεν είμαι και... 27 Ιουνίου 1906, 2 μετά μεσημβρινή. Σαν το έφεραν οι χριστιανοί να το κρεμάσουν το 17χρονο αθώο παιδί, η μάνα του που στην κρεμάλα και κοντά σέρνονταν και χτυπιούνταν με στα χώματα,
κάτω από τον μεσημεριανό τον άγριο ήλιο, πότε ούρλιαζε και κράβγαζε σαν λύκο, σαν θηρίο, και πότε εξαντλημένη η μάρτισσα μυρολογούσε. 17 χρόνια μοναχά μετάζεσαι, παιδί μου. Και όταν το ανέβασαν τη σκάλα της κρεμάλας και επέρασαν το σκοινί και το πνίξαν, το 17χρονο αθώο παιδί και ελεϊνά κρεμιούνταν στο κενόν με τους σπασμούς της μαύρης του αγωνίας, το εφηβικόν ωραία καμωμένο σώμα, η μάνα η μάρτισσα κυλιούντανε στα χώματα και δεν μυρολογούσε πια για χρόνια τώρα. 17 μέρες μοναχά μυρολογούσε, 17 μέρες μοναχά σε χάρηκα, παιδί μου. 1908, κρυμμένο. Θα προσπαθήσω να συντάξω γρήγορα αυτό το σχήμα του πολιτικού Καβάφη μένοντας σε μικρούς σταθμούς αυτής της γενεολογίας. Ας γυρίσουμε λίγο πίσω, το 1956, όταν ο στρατής Τσίρκας γράφει την νουβέλα «Νουρεντίν Μπόμπα», συμμετέχοντας με το δικό του τρόπο στην αγωνία του Αιγυπτιακού λαού ακριβώς πάνω στα επεισόδια, ακριβώς πάνω στη συγκυρία της εθνικοποίησης. Γράφει ο Τσίρκας. Η νουβέλα γράφτηκε μέσα σε 10 μέρες, αμέσως ύστερα από την εθνικοποίηση της διόρυγας του Σουέζ, μέσα στην έξαρση και την αγωνιώδικη αναμονή της αντεπίθεσης από τις δυνάμεις που προστάτευαν τα συμφέροντα των Ευρωπαίων μετόχων της διόρυγας. Όταν έγινε η εθνικοποίηση της διόρυγας του Σουέζ, ο Γκάμαλ Αμπντ αλ-Νάσερ ήταν 38 χρονών. Ο Τσίρκας ήταν 45. Το μέλλον έμοιαζε ακόμα ανοιχτό και η έξοδος της ελληνικής παρικίας από την Αίγυπτο δεν έδειχνε ακόμα να είναι νομοτελειακή. Ο ίδιος ο Νάσερ διαβεβαίωνε τους Έλληνες ότι δεν επρόκειτο να εκδιωχθούν από την Αίγυπτο και πως δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Αν διαβάσει κανείς τον Νουρεντίν Μπόμπα μέσα από το πρίσμα αυτής της ενδεχομενικής ιστορίας και όχι με την ύστερη γνώση της παρικιακής φυγής, καταλαβαίνει πως η σχέση της Διόρυγας με την νουβέλα του Τσίρκα ήταν ήδη ενταγμένη μέσα σε μια συνολικότερη στρατηγική για τις ελληνογυπτιακές σχέσεις. Ήδη άλλωστε από τις αρχές της δεκαετίας του 50, το σύνολο του Αιγυπτιώτικου τύπου έβλεπε στην προσέγγιση Αιγύπτου-Ελλάδας και στη διαμόρφωση ενός κοινού αντιεπικιακού μετόπου εναντίον των Βρετανών μέσα στην παρικία, τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιζόταν η μακροχρόνια παραμονή των Ελλήνων στην Αίγυπτο. Για κάποιους, αυτή η προσέγγιση ήταν μια ευκαιριακή συμμαχία διπλωματικών συμφερόντων μέσα στους δεδομένους συσχετισμούς δυνάμεων της συγκυρίας και σίγουρα πάντως για την κυβέρνηση Καραμαλή. Για τον Τσίρκα, αλλά και για πολλούς Αιγυπτιώτες αριστερούς διανοούμενους, ήταν η ευκαιρία να υποστηριχθεί μια εναλλακτική λύση για την ίδια την παρικία, βασισμένη στην αναγνώριση της εθνικής ανεξαρτησίας του Αιγυπτιακού λαού, αλλά και στη συμμαχία των υπάλληλων κοινωνικών ομάδων και στρωμάτων Ελλήνων και Αιγυπτίων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως μέσα σε αυτή τη συγκυρία ο Τσίρκας είχε προτείνει ανεδαφικά τη διοργάνωση ελληνικής πολιτοφυλακής στο πλευρό του Νάσερ. Λίγο αργότερα, το 1958, ο Τσίρκας εκδίδει τη μελέτη του «Ο Καβάφης και η εποχή του». Το κεντρικό επιχείρημα αυτής της μελέτης είναι ότι ο Καβάφης, πριν και μετά το 1910, εκφράζει την εποχή του κοιταγμένη μέσα από το πρίσμα ενός τομέα της, του παρικιακού ελληνισμού. Στην εισαγωγή του στον πολιτικό... στο σχήμα, στο βιβλίο αυτό, λοιπόν, υποστηρίζει ότι η ελληνική παρικία, αλλά και ο Καβάφης, ακολουθεί το βηματισμό της πολιτικής εξέλιξης του παρικιακού αστισμού, με ιδεολογία ακμαστική όταν ο παρικιακός αστισμός ζει την ανεξάρτητη δημιουργική του περίοδο των ευεργετών, ιδεολογία του συμβιβασμού και της φυγής από την πραγματικότητα όταν το ελληνικό κεφάλαιο, όπως λέει ο Τσίρκας, υποτάσσεται στο μεγάλο ευρωπαϊκό, κυρίως στο βρετανικό, και εκτελεί χρέη πολύτιμου υπηρώτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν φτάνει στην ανάλυση του πολύ γνωστού ποίηματος «Περιμένοντας τους βαρβάρους», σημειώνει: «Σε τέτοιο σημείο δυστυχίας είχε φέρει την πρώτη μεταξύ των ξένων παρικιών την ελληνική παρικία η εξοντοτική πολιτική του Κρόμερ. Είναι μεγάλες αυτές οι ώρες», λέει ο Τσίρκας για τον Καβάφη, «που ο Καβάφης, θελημένα ή άθελά του, γίνεται ο εκφραστής των αισθημάτων μιας πλατιάς κοινωνικής ομάδας και ο εκδικητής της». Προφανώς, ο εκδικητής ποιητής είναι περισσότερο μια επιθυμία του Τσίρκα παρά μια πραγματικότητα του Καβάφη.
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο, είναι ο ρόλος που αποδίδεται στον Καβάφη μέσα στις ταξικές και κοινωνικές συγκρούσεις της Αποικιακής Αλεξάνδρειας. Στην εισαγωγή του αργότερα στον πολιτικό Καβάφη, είμαστε πια στο 1971, ο Τσίρκας εξηγεί πως το βιβλίο του δεν είναι μια συνθετική μελέτη, αλλά μια ερμηνευτική πρόταση που βασίζεται στην αρχαιακή τεκμηρίωση που έχει προκύψει εντωμεταξύ από τη γνώση του αρχείου Καβάφη και στις απόψεις βέβαια της έγκυρης κριτικής. Ούτε λίγο ούτε πολύ στο βιβλίο αυτό, ο Τσίρκας υποστηρίζει πως τα γράμματα που στέλνουν οι τρεις Αλεξανδρινοί συμμαθητές του Καβάφη, ο Στέφανος Κυλίτσης, ο Μικαίς Ράλης και ο Ιωάννης Ροδοκανάκης, όσο αυτός είναι στην πόλη, τα γράμματα αυτά περιγράφουν αρκετά πιστά το πολιτικό και οικονομικό χάος που διαδέχτηκε τον βομβαρδισμό της Αλεξάνδρειας από το Βρετανικό στόλο, ενώ η δουλική συμπεριφορά ορισμένων ταγών της παρικίας απέναντι στις αγγλικές αρχές σχολιαζόταν με κριτικό πνεύμα. Κάπως έτσι, ο Τσίρκας καταλήγει ότι ο αδερφός του ποιητή, ο Τζον Καβάφης, μισεί τους Άγγλους, γιατί στην πολιτική τους κατέστρεψαν την Αίγυπτο και τώρα κάθονται αναποφάσιστοι και βλέπουν τα ερείπια. Ένα άλλο τεκμήριο που παίρνει από το αρχείο Καβάφη, το οποίο εντωμεταξύ έχει αποκτήσει ο Γάμα Πισαβίδης, είναι το φθινόπωρο του 1961, όταν εντοπίζεται φωτοαντίγραφο από γράμματα του Καβάφη στον Άγγλο συγγραφέα E.M. Foster. Σε δύο από αυτά, του 1924 και του 1929, ο ποιητής σχολιάζει το μυθιστόρημα του Foster, το A Passage to India, και εκεί λέει, δείχνει ότι συμμερίζεται τις έμεσες καταγγελίες του εναντίον του Βρετανικού υπεριαλισμού. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν αντιαπικιακό Καβάφη, ο οποίος, όπως σχετικά σημειώνει η Ρένα Σταυρίδη Πατρικίου, ο πολιτικός Καβάφης άντλησε ζωή μέσα από τον πολιτικό Τσίρκα, ο οποίος μέσα από τη σκοπιά της δικής του πολιτικής ένταξης έθεσε λίγο πολύ και τα όρια μέσα στα οποία θα γινόταν εφεξής σε κάθε έννοια πολιτικού Καβάφη, τουλάχιστον στις αρχές της μεταπολίτευσης. Βρισκόμαστε ήδη στην καρδιά της Απριλιανής Δικτατορίας όταν γράφονται αυτά. Και ας πάμε μία εβδομάδα πριν την 21η Απριλίου. Η πρώτη διάλεξη του Γάμα Πισαβίδη για την πολιτική αίσθηση του Καβάφη πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου του 1967. Ακριβώς μία εβδομάδα πριν τη μοιραία ημερομηνία της 21ης και συνέπεσε με την ημέρα εκλογής του Σαβίδη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έκτοτε, ο Σαβίδης θα επανέλθει στην πολιτική αίσθηση του Καβάφη πάρα πολλές φορές, με το κείμενο της διάλεξης του 1967, την ομιλία του στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ το φθινόπωρο του 1977, όταν ξεκινούσε πια η έδρα σε Φέρι, και τέλος μια επεξεργασμένη και πιο συνολική μορφή αυτής της ομιλίας το 1983 στα Χανιά, με πρωτοβουλία της ΕΛΜΕ Χανίων και του Φιλολογικού Συλλόγου ο Χρυσόστομος. Στην πρώτη ομιλία, και αφού τονίσει πως το θέμα της ιστορικής αίσθησης του Καβάφη έχει τεθεί εδώ και 20 χρόνια από τον Γιώργο Σεφέρη, ο Σαβίδης θα υποστηρίξει ότι ακόμα και η ατομική αίσθηση του Καβάφη τελικά ταυτίζεται με την ιστορική αίσθηση. Δηλαδή την αίσθηση, συνεχίζει, που μας κάνει να βλέπουμε την ιστορία ως την πολιτική του χτες και την πολιτική ως ιστορία του αύριο. Από το 1919 ως το 1933, γράφει ο Σαβίδης, ο Καβάφης θα δημοσιεύσει συνολικά 69 ποίηματα, από τα οποία τουλάχιστον τα μισά μας μεταδίδουν μια πολιτική αίσθηση του ποιητή. Εύφυνες καταλαβαίνουμε ότι αυξάνεται πάρα πολύ το κόρπους της πολιτικής ποίησης του Καβάφη. Και συνεχίζει λέγοντας ότι την ίδια χρονιά η γενιά του 10 βρίσκεται στην ακμή της, νιώθει πως πρέπει με κάθε θυσία να αντικαταστήσει τη μεγάλη ιδέα με ένα υπερεθνικό, ιδανικό, ριζωμένο στα ελληνικά δεδομένα. Ας δούμε, λέει, τις απόπειρες. Ο Σικελιανός, αφού παρατήσει στη μέση το Πάσχα των Ελλήνων για να γράψει το ανοιχτό υπόμνημα στη μεγολιότητά του, γατζώνεται απεγνωσμένα από τη δελφική ιδέα. Ο Βάρναλης, που από το Παρίσι έχει οσμιστεί την καταστροφή να έρχεται, κάνει μια γενναία προσπάθεια να συνδυάσει το Σολωμό με τον Μάρξ. Και ύστερα από τους σκλάβους πολιορκημένους, σωπαίνει ως ποιητής. Ο Καζαντζάκης μάταια περιφέρει τη γερμανοθρεμένη ασκητική του και θα πασκίσει ως το 38 να τη σαρκώσει στην Οδυσσιά του. Μονάχα ο Καβάφης
σαν έτοιμος από καιρό, θα συνεχίσει ακλόνητο στο δημιουργικό δρόμο της ιστορικής αίσθησης. Δρόμο που τότε ήταν κρυμμένος από τη ματιά των ελλαδικών, οι οποίοι το πολύ διανοητικά να μπορούσαν να συλλάβουν τη διαχρονική ουσία του ελληνισμού, την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών. Οι στοχαστικές προσαρμογές αποτελούν για το Σαββίδι την κορύφωση της δραματικής προόδου του Καβάφη προς την κάθαρση του εμείς, όπως γράφει, ενός πολιτικού δηλαδή υποκειμένου. Δεν είναι φαντάζομαι άσχετο ότι τα λόγια αυτά μέσα στην περίοδο δικτατορίας αποκτούν άλλο νόημα. Μας το θυμίζει άλλωστε λίγο αργότερα ο Δημήτρης Μαρονίτης στα 18 κείμενα, όταν γράφει το δοκίμιο «Ο ποιητής και η ιστορία», όπου και πάλι, αφού μιλήσει για τις πληγές του σήμερα, γράφει ότι η ιστορία αρχίζει από το σήμερα και προχωρεί προς το αύριο. Αυτό, λέει, φέρνοντας την ιστορία στο παρόν, κινδυνεύουν, θα έλεγαν μερικοί, να την ταυτίσουμε με δημοσιογραφική επικαιρότητα. Όχι, γιατί ένα καθαρό και γυμνασμένο μυαλό καθυστερεί σε γεγονότα του παρόντος που με το μέγεθος και τη σημασία τους τροφοδοτούν την επιστήμη της ιστορίας. Αυτά και πάλι μέσα στην δικτατορία. Προχωράω αφήνοντας αρκετά πράγματα. Ως τις αρχές της μεταπολίτευσης είναι σαφές ότι ο πολιτικός Καβάφης του Τσίρκα έχει ήδη καθιερωθεί, ενώ ήδη αρχίσει ένα στάδιο επεξεργασίας του ιστορικού παύλα πολιτικού Καβάφη με κύριο πρωταγωνιστή πια το Σαββίδι. Μόνο που ο Σαββίδης εξομαλύνει το προηγούμενο πολιτικό, βλέπε, μαρξιστικό πρωτόκολλο ανάγνωσης του Τσίρκα, δεν είναι πια ο αντιαπικιακός ποιητής, με ένα ρεπουμπλικανικό ελιγμό. Ο ποιητής, ο πολιτικός Καβάφης του Σαββίδη, είναι ο ποιητής της πολιτείας. Είναι ο ποιητής που ζει μέσα στη Ρεσπούμπλικα. Για όσους συλλογίζονται πως πρόκειται για μια τυπικά φαναριώτικη στάση, γράφει ο Σαββίδης, θα ήθελα να παρατηρήσω πως η αντίληψη του Καβάφη, ύστερα από το οριστικό ναυάγιο της μεγάλης ιδέας, δεν διαφέρει ουσιοδός από τη χάρτα του Ρήγα ή και από την πρόσφατη πολιτική θεωρία του ιστορικού συμβιβασμού. Αυτά είναι γραμμένα το 1976 και είναι νομίζω σαφής ο απόϊχος της θεωρίας που εκφράζει ο Μπερλιγκουέρ εκείνη την ώρα για τον ιστορικό συμβιβασμό. Κάπως έτσι βρισκόμαστε ήδη από τον πολιτικό Καβάφη στην κρίση του δυτικού μαρξισμού μέσα στην κρίσιμη δεκαετία του 70. Ο Γάμα Πισαβίδης διαβάζει τον Καβάφη μέσα από το πρίσμα του στρατηγικού σχεδιασμού των ιστορικών συμβιβασμών, παύλα στοχαστικών προσαρμογών, υπενθυμίζοντας μάλιστα σε εκείνους που το αγνοούν πως το αγαπημένο παιχνίδι του Καβάφη ήταν το σκάκι και όχι το τάβλι, όπως είπε ο Παντελής. Μέσα σε αυτό το σχήμα, οι στοχαστικές προσαρμογές του Καβάφη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο κατανόησης και διαχείρισης του χρόνου παρόντος παρελθόντος, αλλά και μία πρόταση για τη διάνοιξη ενός μέλλοντος, το οποίο στοχάζεται γύρω από το έθνος μέσα από μια έννοια μείζωνος ελληνισμού, μια νέα μεγάλη ιδέα που δεν είναι, όπως γράφει ο Σαββίδης, η μεγάλη ιδέα των παππούδων μας. Για μένα, λέει ο Καβάφης, είναι πολιτικός ποιητής με την έννοια της ιστορικής και κοινωνικής αίσθησης που προβάλλεται στο παρελθόν, αντανακλώντας το μέλλον του ελληνισμού ως κατεξοχήν εκφραστή ενός μεσογειακού πολιτισμού, όπως θα έλεγε ο Κωστής Μοσκόφ. Να το τρίτο πρόσωπο που συμπληρώνει το παζλ που λέγαμε. Για μένα, λέει όμως, ο Καβάφης αντιπροσωπεύει τον μείζωνα ελληνισμό, που είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τη Μεγάλη Ελλάδα των πατέρων και των παππούδων μας, και αντιπροσωπεύει όλους τους αναγνώστες που βρίσκουν κάτι από τον εαυτό τους, αλλά κάτι παραπάνω από τον εαυτούλη τους. Βρισκόμαστε ήδη πια στο 1983 και κλείνω. Έτσι κι αλλιώς, οι επέτειοι και οι δημόσιες τελετουργίες των καβαφικών τελετών ευνοούν τις ιδεολογικές χρήσεις της ιστορίας και της λογοτεχνίας. Παραθέτω έτσι χαρακτηριστικές δηλώσεις του Κωστή Μοσκόφ στα πρακτικά του Τρίτου Συμποσίου Ποίησης το 1983 γύρω από τον πολιτικό Καβάφη. Γράφει ο Μοσκόφ. Λέει ο Μοσκόφ. Έτσι, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, πέρα από την ποιητική του δραστικότητα,
παίρνει σημαντική θέση μέσα στην ελληνική ιστοριογραφία. Μέσα στο μεταπρατικό, αλωτριωμένο ελλαδικό κόσμο μας, ο Καβάφης είναι αυτός που βλέπει στους προλετάριους λαούς τον καταπιεσμένο άλλο της οικουμένης, τον πιθανό συλλογικό μας απελευθερωτή. Η δύσκολη πορεία του επαναστατικού κινήματος στον παγκόσμιο χώρο, όπως και στον τόπο μας, αυτός ο πολυδιάστατος απελευθερωτής που δεν έρχεται ή που βρίσκεται εκκρεμής μέσα στον καιρό, δίνει μια πρόσθετη τραγική ερμηνεία στο καβαφικό έργο, τόσο ως ποίηση όσο και ιστοριογραφία. Ο Καβάφης, λέει ο Μοσκόφ, φανερώνεται έτσι συμπυκνωτής της πράξης, στείνοντας αυτή στη βοή των απερχόμενων γεγονότων. Να θυμίσω και εδώ ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Καβάφης γινόταν ξανά το σύμβολο, το μετέωρο σύμβολο, ανάμεσα στις επιθυμίες και στις πραγματικότητες μιας αριστεράς που έζησε κατεξοχήν μέσα στην ειρωνία. Ξαναγυρίζω στον 21ο αιώνα. Δεν είναι η πρώτη επίσης φορά που έχουμε μια ιδεολογική χρήση του Καβάφη ανάλογα με την πολιτική συγκυρία. Ας σκεφτούμε, για παράδειγμα, το προπέρσινο δημοψήφισμα, όπου το καβαφικό ποίημα για το μεγάλο ναι και το μεγάλο όχι έδινε και έπαιρνε ως το πιο εύκολο σύνθημα στο δημόσιο λόγο ένθεν κένθεν γύρω από τις πολιτικές επιλογές των ψηφοφόρων. Ο Γιώργος Εφαίρης, εξόριστος στη Μέση Ανατολή στον καιρό του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, είχε προειδοποιήσει ήδη από νωρίς για τούτες τις καταχρήσεις, της ανάγνωσης, της ερμηνείας και της μνήμης. Σχολιάζοντας το ποίημα «Κεφέτσε il gran rifiuto», σημειώνει σχετικά: «Από τα ποίηματα του Καβάφη που με ενοχλούν πραγματικά. Πρώτα, γιατί δεν μου μεταδίνει κανένα αίσθημα. Έπειτα, γιατί άκουσα τόσους και τόσους να το απαγγέλνουν με το στόμφο εκείνων που δεν ξέρουν τι λένε. Θαρρείς πως ο καθένας μπορεί να το γεμίσει με όλα τα ναι και τα όχι που του έλαχαν στο μεροκάματό του». Σοφές κουβέντες. Καλό να τις θυμόμαστε σήμερα, ιδίως σήμερα, που ολοένα και περισσότερα το κομματικό μεροκάματο βγαίνει πιο δύσκολα. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε γρήγορα σε μία οπτικοακουστική ομιλία. Η Ελένη Παπαργυρίου θα μας μιλήσει με θέμα «Καβάφης και εικόνα, ζωγραφικές και φωτογραφικές προσεγγίσεις στο έργο του Αλεξανδρίνου». Ο Καβάφης είναι ο μοναδικός Έλληνας ποιητής που δίκαια μπορεί να ονομαστεί «world poet», δηλαδή παγκόσμιος και κλασικός. Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι το αποκορύφωμα μιας αργής διαδικασίας διεθνούς πρόσληψης που πιθανότατα ξεκίνησε με το δοκίμιο του E.M. Forster για τον Αλεξανδρινό το 1919, συνεχίστηκε με τις πολυάριθμες μεταφράσεις του και στη συνέχεια πέρασε στο χώρο άλλων τεχνών. Ο Καβάφης ως world poet είναι ο Καβάφης των ποιημάτων. Αλλά και των τεχνών που έχουν κατά καιρούς ασχοληθεί με τα ποίηματα. Μεταξύ άλλων, μελοποιήσεις, κινηματογραφικές ταινίες, παραστάσεις χορού και multimedia. Για να καταλάβουμε το διεθνή Καβάφη στον 21ο αιώνα, οφείλουμε να κοιτάξουμε τον τρόπο που το κείμενο αντανακλάται στους καθρέφτες διαφορετικών μέσων. Εδώ θα ασχοληθώ με την πρόσληψη του Καβάφη στη ζωγραφική και τη φωτογραφία. Θα δείξω ότι η ζωγραφική και η φωτογραφική εικόνα όχι μόνο αντανακλούν σημαντικούς σταθμούς στην παγκόσμια αντίληψη για τον Καβάφη, αλλά κάποιες φορές τους δημιουργούν. Δεν θα προσπαθήσω να αποδείξω κατά πόσον φωτογραφίες και πίνακες είναι πιστά στο αυθεντικό πνεύμα του Καβάφη, ποιο είναι άλλωστε αυτό, ή αν τον ερμηνεύουν σωστά, παρόλο που η κριτική έχει ασχοληθεί με τέτοιου είδους ερωτήματα. Με ενδιαφέρει περισσότερο ποια αναγνωστικά πρωτόκολλα προκρίνουν, θεωρώντας όλα τα πρωτόκολλα αποδεκτά. Μέχρι το 1933, έτος θανάτου του ποιητή, έχουμε κυρίως αποδόσεις της φυσιογνωμίας του. Η πιο γνωστή σε αυτή, πολλές φορές γελιογραφικές. Οι ζωγραφικές διασκευές των ποιημάτων του είναι πάρα πολλές, ξεκινούν αργότερα. Εδώ θα αναφερθώ σε τρεις του Νίκου Χατζηκυριάκου Γκίκα, που κυκλοφόρησαν από τον Ίκαρο το 1966 σε έκδοση,
στους πίνακες του Γιάννη Τσαρούχη, που εμπνέονται από τα ποίημα του Καβάφη, και τη σειρά 14 σχεδίων του David Hockney, που κυκλοφόρησε σε τόμο μαζί με τα καβαφικά κείμενα στα οποία αναφέρονται το 1966. Η πρώτη απόπειρα να εικονογραφηθούν έργα του Καβάφη βρίσκεται στην πρώτη συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων το 1935. Πρόκειται για την καλλιτεχνική εργασία του Τάκη Καλμούχου στον τόμο υπό την επιμέλεια Σεγκοπούλου, την έκδοση της Αλεξανδρινής Τέχνης. Ο Νίκος Χακιζιάκος Γκίκας, στις αρχές του δεκαετίας του 60, δηλώνε μη ικανοποιημένος από τη χαρακτική εργασία του Καλμούχου, λόγω της αυστηρής της γεωμετρίας. Οι εικονογραφήσεις του Γκίκα κυμαίνονται σε μέγεθος και θεματική. Κάποιες είναι ολοσέλιδες, κάποιες καταλαμβάνουν τη μισή σελίδα και τυπώνονται και επί του ποίηματος. Χαρακτηρίζονται από έντονη γεωμετρική φόρμα και μετακυβιστικά στοιχεία, όπως το παράδειγμα του σχεδίου για το ποίημα «Η πόλης», που βλέπετε εδώ, και μπορούμε να αντιπαραβάλλουμε με ένα άλλο σχέδιο παλιότερο του Γκίκα, το «Ίδρα» του 1939. Ο Γκίκας εστιάζει σε ιστορικά και ιστορικοφανή ποίηματα. Ολοσέλιδες εικονογραφίες έχουμε σε ποίηματα όπως «Η μάχη της Μαγνησίας». Εμπνευσμένα από την κληπτική της ελληνιστικής εποχής, τα σχέδια αυτά στοχεύουν στην ανάδειξη ενός νεοκλασικού ιδανικού. Αυτό δεν μας εκπλήσει. Η γενιά του 30, με προεξάρχοντα το Σεφέρι, ανακαλύπτει πρώτα τον ιστορικό Καβάφη. Τον Γκίκα ελκύουν επίσης και τα λίγα ποίηματα που έχουν στοιχεία τοπίου, όπως το «Θάλασσα του πρωιού» και «Ιωνικών». Η γενιά του 30 δίνει και αυτή έμφαση στο πρόγραμμα ανάδειξης του ελληνικού τοπίου ως στοιχείο ελληνικότητας. Τα ερωτικά ποίηματα σπανίως εικονογραφούνται με γυμνά σώματα. Ο ερωτισμός δηλώνεται υπαινικτικά, με ξέστρωτα κρεβάτια, σε μια κάμαρα του έρωτα, με υποφωτισμένα δωμάτια, από τον ήλιο του απογεύματος, έτσι, και έτσι, κάμαρες έτσι, με λάμπες, όπως στην εικονογράφηση του ποίηματος «Να μείνει». Ο ζωγράφος που πρόκειται να αναδείξει πρώτος στην Ελλάδα την ερωτική διάσταση του Καβάφη ήταν ο Γιάννης Τσαρούχης. Ο Τσαρούχης θεωρεί τον Καβάφη ποιητή του ελληνικού γένους. Γράφει, με το ένστικτό του βρήκε την αληθινή παράδοση του γένους που ζει στο αίμα μας, στις μορφές μας, στις ψυχές μας, στις αυτόματες και αυθόρμητες πράξεις μας. Αυτή την παράδοση που εκφράζεται στη μακραίωνα λογοτεχνία σε γλώσσα ελληνική. Είναι προφανές ότι ο Τσαρούχης ταυτίζει τον εθνικό Καβάφη με τον λαϊκό Καβάφη. Έτσι, το 1964, όταν φιλοτεχνεί τον πίνακα «Ωραία λούδια και άσπρα», δίνει έμφαση σε στοιχεία της λαϊκής παράδοσης. Η καρέκλα του καφενείου μπροστά, ο στολισμός του φέρετρου που παραπέμπει στο στολισμό λαϊκού επιταφείου, τα φτερά αγγέλου και το γυροπήγιο πλάι στο φέρετρο δείχνουν μια λαϊκή αντίληψη με στοιχεία αρχαιοελληνικά, βυζαντινά και νεοελληνικά. Το 1964 ο Ζαρούχης έχει προπολού εγκαταλείψει τον ιδεαλισμό της γαλλικής ζωγραφικής για να αφιερωθεί στις πραγματικές συνθήκες του ανθρώπινου και κυρίως του αντρικού σώματος. Όπως έγινε ήδη φανερό, οι ζωγραφικές αποδόσεις έργων του Καβάφη πυκνώνουν στη δεκαετία του 60. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Στην άρση της ποινικοποίησης της ομοφιλοφιλίας σε χώρες όπως η Βρετανία το 1967, τη λαϊκή αλλά και pop διάχυση έργων Ελλήνων ποιητών, όπως μελοποίησης του Σεφέρη, από το Θοδωράκη, του Ελίτη κλπ, όπως και τις αλλαγές στις εκδοτικές πρακτικές. Οι εκδόσεις Ίκαρος ξεκινούν το 1943, στοχεύουν στην ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση του ελληνικού βιβλίου, προσφέρουν στους αναγνώστες αξιόλογες εικονογραφήσεις και συγκεντρώνουν στον κύκλο τους καλούς ζωγράφους της γενιάς του 30, όπως τον Γκίκα, τον Τζαρούχη και τον Μόραλη. Περίπου την ίδια εποχή, το 1966, ο David Hockney, αυτό είναι πάλι Τσαρούχης, καταπιάνεται συστηματικά με τον Καβάφη σε μια μεγάλη σειρά με 14 σχέδια. 12 βασίζονται σε ποίηματα και 2 είναι πορτρέτα του ποιητή. Πρόκειται για μια έκδοση μεγάλου μεγέθους που κυκλοφόρησε σε πολύ περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, με νέα μετάφραση των ποιημάτων από τον Νίκο Στάγκος και τον Στίβεν Σπέντερ. Τι πρόσφερε όμως ο Καβάφης σε ένα Βρετανό καλλιτέχνη τη δεκαετία του 50, όταν ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την ποίησή του. Γράφει, έχει πει σε μια συνέντευξή του.
I'd found Cavafy in the Bradford Library, but you had to ask for it. I looked it up on the index catalog. It wasn't on the shelf because they didn't want too many people reading these poems or something. But I got it out, and actually I never took it back. You couldn't buy this book in England at the time. I was rather proud of it at the time, and I would have thought of it as good propaganda. I said that, and that's what some of my work was. Yes, it was, and probably helped a little bit. I don't know. I was speaking for anybody else. I wasn't speaking for anybody else, ignore me, but I would certainly defend my way of living. But if I played a little part of it, I'm proud. I might have done, I think, made people open their lives a bit. I'd like to think that. Τα σχέδια του Χόκνε προσθέτουν ερωτισμό στις σκηνές των ποιημάτων με την έννοια ότι εικονογραφούν αυτό που στα περισσότερα ποιήματα του Καβάφη δεν βλέπουμε, έτσι. Οι καθαρές γραμμές αναδεικνύουν τη φυσιολογία των σωμάτων που συμμετέχουν στην ομοφιλοφιλική ερωτική πράξη, δείχνοντας αυτό που μένει εκτός της εμπειρίας του θεατή, εφόσον η πράξη είναι είτε νομικά απαγορευμένη είτε κοινωνικά ανεπίτρεπτη. Περάμε στη φωτογραφία τώρα. Ο Καβάφης έχει εμπνεύσει 7 φωτογραφικά project, 2 βιβλία του Dwayne Michaels, ένας από τους πιο γνωστούς σύγχρονους Αμερικάνους φωτογράφους. Έτσι εδώ βλέπουμε το δεύτερο, του 2007. Ένα του Στάθη Ορφανού, είναι ελληνικής καταγωγής, εγκατεστημένο στο Λος Άντζελες. Ένα άλλο του Δημήτρη Γέρου, το 2010. Και πιο πρόσφατα, στο πνεύμα της δυναμικής του έτους Καβάφη το 2013, ο Δημοσθένης Γαλής και η Μαρία Στέφωση δημιούργησαν κύκλους φωτογραφιών με θέμα την καβαφική ποίηση. Εφόσον οι φωτογραφικές αυτές εργασίες δημιουργήθηκαν σε ένα χρονικό φάσμα 30 χρόνων περίπου, από το 1978 μέχρι το 2013, θα με απασχολήσει η ιστορική εξέλιξη των αναγνώσεων που προτείνουν. Ο Μάικλ Ορφανός και ο Γέρος ενδιαφέρονται πρωτίστως για τον γκέι Καβάφη. Το πρώτο βιβλίο του Μάικλ δημοσιεύτηκε το 1978, 9 χρόνια μετά από τις βίαιες ταραχές που ακολούθησαν τις επιδρομές της αστυνομίας στο πανδοχείο Stonewall στο Greenwich Village της Νέας Υόρκης. Οι δεκαετίες του 60 και του 70 ήταν η εποχή όπου το κίνημα απελευθέρωσης των ομοφυλοφίλων διεκδίκησε δικαίωμα στη σεξουαλική διαφορετικότητα. Ο Μάικλς βρήκε επομένως στον Καβάφη ένα πρότυπο που ενθάρρυνε την ανοιχτή έκφραση της σεξουαλικής ταυτότητας. Έχει γράψει γι' αυτόν, το διαβάσω σε μετάφραση για να βοηθήσω και την διερμηνία. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης ήταν ένας άντρας μεγάλων συναισθημάτων και ακόμα μεγαλύτερου θάρρους. Έζησε τότε, όπως εξακολουθούμε να ζούμε τώρα, ανάμεσα σε αγρίκους που επιθυμούσαν κυριολεκτικά να τον καταστρέψουν, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά, για την ασυγχώρητη αμαρτία του να αγαπάει τον λάθος άνθρωπο. Παρά την ευπάθειά του, έγραψε την αλήθεια για τον εαυτό του με οδυνηρή ειλικρίνεια και η δύναμη της τέχνης του τον προστάτεψε και ελευθέρωσε άλλους. Χαιρετίζω το θάρρος του και τον ευχαριστώ για το δώρο της ζωής του. Είναι πιστικός ο ισχυρισμός του David Ricks ότι η Αμερική γνώρισε τον Καβάφη μέσω του ποιητή W.H. Auden και κυρίως μέσα από τη μετάφραση της Ray Dalvin που κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το 1961 με εισαγωγή του Auden. Εκεί ο Άγγλος ποιητής όχι μόνο μιλάει ανοιχτά για τον ομοφυλόφιλο Καβάφη, αλλά τον ταυτίζει και με ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Γράφει: «Ο ρητικός κόσμος που αναπαριστά ο Καβάφης είναι ο κόσμος των ανδρών που ψωνίζονται τακτικά, ο κόσμος των σύντομων σχέσεων». Επομένως, ο Καβάφης που έχουν στη διάθεσή τους οι Αμερικάνοι αναγνώστες στις δεκαετίες του 60 και του 70, και ο Καβάφης που έχει στη διάθεσή του ο Μάικλς, είναι ο γκέι Καβάφης. Για ένα σημαντικό αριθμό ομοφυλόφιλων στην Αμερική, αυτός ο γκέι Καβάφης είναι ένα μέσο για να κωδικοποιήσουν τη σεξουαλική του συμπεριφορά. Ο Μάικλς έχει πει ότι το πρώτο βιβλίο του για τον Καβάφη, βλέπετε εδώ ένα δείγμα του, είναι ένα λεπτό τομίδιο που περιλαμβάνει 10 μόλις ποίηματα, ήταν ένα είδος δημοσιοποίησης της σεξουαλικότητάς του, ένα coming out. Είναι μια κωδικοποιημένη, κρυπτική σκηνοθεσία όπου ο φωτογράφος παραθέτει μια δική του λεζάντα, δεξιά κάτω, που λειτουργεί ως σχόλιο πάνω σε κείμενο και εικόνα. Το δεύτερο βιβλίο του Μάικλς κάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Εδώ πρόκειται για μια σχεδόν κινηματογραφική εκδοχή του Καβάφη, ο οποίος παρουσιάζεται ως κεντρικό πρόσωπο των δράσεων, τον υποδίαιτο ηθοποιός Τζόελ Γκρέι. Η κινηματογραφική εκδοχή υποστηρίζεται επίσης και από τη σηριακή φωτογραφία, ενώ δηλαδή στο προηγούμενο βιβλίο υπάρχουν μοναδικά πλάνα,
Εδώ ο Μάικλς φωτογραφίζει σηριακά, δηλαδή σαν διαδοχικά καρέ κινηματογραφικής ταινίας. Το περιεχόμενο των φωτογραφιών λίγη ή ουδεμία σχέση φέρει με το περιεχόμενο των καφαβικών ποιημάτων. Έτσι ο Καβάφης, σε ρόλο ιερωμένου, ακούει τις εξομολογήσεις νεαρών προσποιούμενος ότι σοκάρεται. Παίζει στριπ πόκερ με νεαρούς φίλους και κλέβει. Ή πίνει τσάι με τον ίδιο τον φωτογράφο, δύο φίλοι σε όριμη ηλικία που κουτσομπολεύουν και πότε-πότε, όπως το καβαφικό ποίημα «Ένας γέρος», αποκοιμιούνται στο τραπέζι. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο δεύτερο βιβλίο του Μάικλς είναι η μετάθεση της προσοχής από το ποίημα στη φυσιογνωμία του ποιητή, από την ποιητική ως μυθοπλασία στη ζωή του ποιητή ως μυθοπλαστικό μόρφωμα. Είναι μια μεταμοντέρνα εκδοχή παιγνιώδης που αγγίζει εσκεμμένα τα όρια του kitsch και δεν το εννοώ αυτό αρνητικά. Ενώ ο Μάικλς δημιουργεί φωτογραφικές μυθοπλασίες με βάση την ποίηση και τη μορφή του ποιητή, κινείται δηλαδή από την ποίηση στην εικόνα, ο Στάθης Ορφανός χρησιμοποιεί τον Καβάφη εκ των υστέρων όταν ταξινομεί μετά από 40 χρόνια το αρχείο του. Και εδώ είναι ένα κομμάτι από τον επίλογο του βιβλίου του. Μπορείτε να το διαβάσετε μόνοι σας, να μην χάνουμε χρόνο. Το βιβλίο του Ορφανός, έτσι Ελληνοαμερικάνος, δεν είναι μια φωτογραφική διασκευή των ποιημάτων, είναι μια αναδρομική ανάγνωση του φωτογραφικού αρχείου, όπου ο Καβάφης λειτουργεί ως οργανωτικό κριτήριο. Ο Ορφανός αυτοβιογραφείται ως φωτογράφος μέσα από τον Καβάφη και ταυτόχρονα θέτει τον Καβάφη ως επιλεκτικό πρόγονο των προσώπων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες του. Σε πολλές περιπτώσεις και λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, όπως ο ποιητής Sir Steven Spender, ο James Merrill και ο Γιάννης Τσαρούχης. Τα ποίηματα του Καβάφη συχνά μιλούν για μια ατελή αίσθηση της όρασης. Στο ποίημα «Κάτω από το σπίτι», το οποίο συνδυάζει με αυτή τη φωτογραφία, η θέαση ενός συγκεκριμένου οικείου σημείου της πόλης περνάει μέσα από το κανάλι μιας παλιάς ερωτικής μνήμης που την εξοραίζει. Ο Ορφανός αποδίδει την ερωτική μνήμη όχι με το πραγματικό σώμα ενός άντρα που κοιτάει από το παράθυρο, αλλά με μια ολόσωμη ζωγραφική μορφή του Τσαρούχη. Η φωτογραφία έχει πάρθει στο σπίτι του Τσαρούχη, που κοιτάει από το παράθυρο χωρίς να φαίνεται το πλαίσιο του πίνακα. Αυτή τη μορφή βλέπει ο φωτογράφος καθώς στρέφει τη μηχανή του προς τα πάνω, όπως μια αντίστοιχη φάσμα του παρελθόντος είχε δει ο αφηγητής του καβαφικού ποίηματος. Τόσο ο Μάικλς όσο και ο Ορφανός και ο Γέρος εστιάζουν στην αντρική φιγούρα, σε πρόσωπα και σώματα. Βλέπετε εδώ του Γέρου και κάποια εδώ ακόμα του Ορφανός. Πρόκειται για καθαρές λήψεις και μονή στο ασπρόμαυρο. Η καθαρή φωτογραφία εξυπηρετεί στην ανάδειξη του αντρικού σώματος που είναι βασική στην προγραμματική θέση των φωτογράφων να συζητήσουν και κυρίως να δείξουν την αντρική ομοφιλοφιλική σεξουαλικότητα. Το μαυρό ασπροφίλ με εντάσσει τη φωτογραφία του σε μια σειρά αντρικών ερωτικών πορτρέτων από τους εφήβους με μυθολογικές περιβολές του Wilhelm von Glöden στις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τις φετιχιστικές αιμονές του Ρόμπελ Μέιπλθορπ. Η φωτογραφική εικονογράφηση του «Ήρθε για να διαβάσει» από τον Δημήτρη Γέρο είναι ευρηματική καθώς εμπλέκει το θεατή σε ένα παιχνίδι φαντασίωσης. Βλέποντας τη φωτογραφία, μπαίνουμε στη θέση του αφηγητή και παραπτηρούμε κι εμείς ειδονοβλεπτικά το σώμα του νέου. Πιο πρόσφατες φωτογραφικές δουλειές πάνω στην ποίηση του Καβάφη έχουν στραφεί σε άλλες όψεις της. Στη σειρά «Αλεξάνδρεια» του Δημοσθένη Γαλή και στη σειρά «Βέβαιες μνήμες» της Μαρία Στέφωση εγκαταλείπεται η ερωτική όψη και προκρίνονται ο αισθητισμός και η παρακμή, η αστική ταυτότητα και η θέαση της πόλης. Όψεις που εντάσσονται σε μια γενικότερη αντίληψη και συζήτηση νεωτερικότητας. Και οι δύο φωτογράφοι χρησιμοποιούν έγχρωμη φωτογραφία και ψηφιακές τεχνικές επεξεργασίας της εικόνας. Η παλέτα του Γαλή αποτελείται από γήινες, μουντές αποχρώσεις που προσυδεάζουν στην αισθητική της παρακμής. Το Γαλή δεν ενδιαφέρει η αίσθηση του φυσικού τοπίου, όπως δεν ενδιέφερε ούτε και τον Καβάφη. Το ποίημα «Τεχνητά άνθη» είναι προγραμματικό της θέσης του αισθητισμού ότι η ζωή μιμείται την τέχνη και όχι το αντίθετο. Στη φωτογραφία αυτή, κεντρική γίνεται η ζωγραφική αίσθηση, η οποία επιτυχάνεται με ψηφιακά μέσα. Ο Γαλής απομακρύνεται από τη ρεαλιστική διάσταση της φωτογραφίας, προκειμένου να παράγει την καφεβική προτίμηση για την τέχνη ως μυθοπλασία. Στη φωτογραφία του «Μέρος του 1903» αποδίδει την απώλεια της όρασης στο καβαφικό ποίημα με τη φθορά
μιας υποτιθέμενης ζωγραφικής επιφάνειας. Δεν τα ύβρα πια ξανά, τα τόσο γρήγορα χαμένα τα ποιητικά τα μάτια. Το κενό στον πίνακα αποδίδει εύστοχα τα αποσιωπητικά του πρωτοτύπου. Ο τίτλος του Γαλλία Αλεξάνδρεια δεν αναφέρεται στην πραγματική πόλη του Καβάφη. Είναι ένας τόπος κατασκευασμένος με φαντασιακά κριτήρια. Η Μαρία Στέφωση, αντίθετα, επικεντρώνεται στη σχέση του Καβάφη με την πόλη της Αλεξάνδρειας, εμένοντας και αυτή στην προβληματική της νεωτερικότητας. Η Στέφωση εικονίζει το Καβάφη ως φλανέρ, συντασσόμενη με τον ποντλερικό ορισμό του φλανέρ σαν άνθρωπο του πλήθους, ο οποίος όμως διατηρεί την απόστασή του από αυτό. Η Στέφωση διαβάζει το σύγχρονο αστικό τοπίο της Αλεξάνδρειας ως χώρο τον οποίο σημάδεψε η παρουσία του Καβάφη. Βλέπουμε τον Καβάφη στο κτίριο που κάποτε στέγασε την υπηρεσία του και στο κτίριο που κάποτε ήταν το σπίτι του στην οδό Λέψιους. Όσο γνωρίζω, υπάρχει μόνο μία φωτογραφία του Καβάφη εκτός της οικίας του ή του φωτογραφικού στούντιο. Υπάρχει δηλαδή ένα κενό στην απεικόνηση του Καβάφη στην Αλεξάνδρεια. Η Στέφωση συμπληρώνει αυτό το κενό, απεικονίζοντας τον Καβάφη ως άνθρωπο της πόλης, μια πόλη αρχαία και σύγχρονη, απαρχαιωμένη και νεωτερική. Επιπλέον, όπως η ποίηση του ενώνει την αρχαία Αλεξάνδρεια με τη μοντέρνα, η Στέφωση δημιουργεί κολλάζ φωτογραφιών της παλιάς Αλεξάνδρειας με τη σύγχρονη. Και είναι επίσης μια καλοδεχούμενη προσθήκη αυτή του αραβικού στοιχείου στις φωτογραφίες της, που απουσιάζει ως ρητή μνήα από τα καβαφικά ποίηματα. Εικόνες όπως αυτές του Γαλλί και τη Στέφωση μας δείχνουν ότι το ερμηνευτικό, αναγνωστικό παράδειγμα της φωτογραφίας για τον Καβάφη έχει μεταστραφεί τα τελευταία χρόνια. Ενώ δηλαδή ο Καβάφης αργικά ενδιέφερε τους φωτογράφους ως ομοφυλόφιλος ποιητής, στη συνέχεια απασχόλησαν άλλες όψεις του έργου του, όπως ο αισθητισμός, η παρακμή, η κατασκευή της μνήμης, η δεσμή με την πόλη. Ο Γαλλής και η Στέφωση μας δείχνουν επιπλέον πόσο ενδιαφέρουσα και γόνιμη είναι η χρήση της ψηφιακής φωτογραφίας και του Photoshop για την απόδοση κομβικών στοιχείων της καβαφικής ποίησης. Οι μυθοπλαστικές δυνατότητες της ψηφιακής φωτογραφίας αναδεικνύουν τη μνήμη, τη φαντασία, τον ερωτικό πόθο, τον τρόπο που βλέπουμε. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό που συνδέει τους καλλιτέχνες, ζωγράφους και φωτογράφους με το έργο του Καβάφη δεν είναι τόσο ένα καθεστώς υποτέλειος που σχετίζεται με το κύρος του, εγχώριο και διεθνές. Αυτό που γίνεται σαφές είναι η δημιουργική ανάγκη που προκαλεί το καβαφικό κείμενο, δηλαδή η ανάγκη των καλλιτεχνών να ανταποκριθούν στη μυθοπλασία του καβαφικού κειμένου με έτερες προσωπικές μυθοπλασίες. Οι καλλιτέχνες ως αναγνώσεις του Καβάφη βλέπουν στην ποίησή του ένα ανοιχτό σημειωτικό πεδίο που προσκαλεί σε ένα χρήσιμο και ισότιμο διάλογο. Αντίστροφα, ο Καβάφης των καλλιτεχνών δεν είναι ένα χλειστό κείμενο που χρήζει ερμηνείας, αλλά ένα κείμενο ανοιχτό, όπου κάθε στίχος, πολυδιαβασμένος, πολυαπαγγελμένος και πλέον παροιμιακός, μπορεί να δώσει το έναυσμα για μια νέα πρόταξη του εαυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Παργυρίου. Είμαστε 20 λεπτά έξω από το χρόνο μας, άρα θα παρακαλέσω να συντομεύουμε. Είμαστε 20 λεπτά, ναι. Εντάξει. Από το παιχνίδι με το λόγο και την εικόνα θα τελειώσουμε με την Βασιλική Δημουλά για ένα άλλο παιχνίδι ανάμεσα στο χριστιανισμό και τη Ιδονή. Ευχαριστώ. Στο πεζό κείμενο «Εκκλησία και θέατρο», το οποίο αποτελεί κριτική ομώνυμου βιβλίου και είναι γραμμένο το 1918, ο Καβάφη συμπεριλαμβάνει κάποιες παρατηρήσεις του Ιωάννη Χρυσοστόμου για την ενδοτικότητα των χριστιανών στα πάθη που διαγείρονται από την αναπαράσταση του πόνου στις αιματηρές σκηνές του ελληνορωμαϊκού θεάτρου. Παραθέτω, μια υποσημείωση του Καβάφη στο συγκεκριμένο κείμενο, «Πιένουν στο θέατρο όταν είναι ακόμα μέρα», γράφει ο Χρυσόστομος, «και φεύγουν αργά οι πολλαμπάσοι και λίχνης, μαλακότεροι και πειρέσοντες από την διέγερση των παθών». Η πρόταση που θα ήθελα με συντομία να διατυπώσω εδώ είναι ότι υπάρχουν παραδείγματα στο έργο του ίδιου του Καβάφη που προδίδουν μια επίγνωση κάποιων στενών δεσμών του λόγου του χριστιανισμού, όχι τόσο με τη σωτηρία της ψυχής, όσο με την πολύμορφη ευπάθεια και ερωτισμό της σάρκας.
Τη σχέση ανάμεσα στο χριστιανικό ασκητικό μοντέλο του βίου και την συμμετοχή του χριστιανισμού στη διαμόρφωση της ιστορίας της σεξουαλικότητας στη Δύση έχει υποδείξει ο Μισελ Φουκό στον τέταρτο τόμο της ιστορίας της σεξουαλικότητας, «Εξομολογήσεις της σάρκας», όπου γράφει «Η σάρκα στον χριστιανισμό δεν θεωρήθηκε ποτέ ως απόλυτο κακό, το οποίο έπρεπε κανείς να ξεφορτωθεί, αλλά ως διαρκή πηγή πειρασμού που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκτροπή πέρα από τα όρια της καθιερωμένης ηθικής. Ο χριστιανισμός επομένως δεν απαγόρευσε και δεν αρνήθηκε τη σεξουαλικότητα, αλλά εγκατέστησε μηχανισμούς εξουσίας και ελέγχου που ήταν ταυτόχρονα μηχανισμοί γνώσης. Όλα αυτά συγκροτούν το σήμα κατά τεθέν του χριστιανισμού και είναι στο βαθμό αυτό που μπορεί κανείς να γράψει μια ιστορία της σεξουαλικότητας στις δυτικές κοινωνίες με αφετηρία τους μηχανισμούς της εξουσίας». Οι παρατηρήσεις του Φουκό παρέχουν το γενικό θεωρητικό πλαίσιο, εντός του οποίου θα μπορούσαμε να ξανασκεφτούμε το σύνολο των χριστιανικών πολιτισμικών παραδόσεων και πρακτικών ως υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός λόγου περί ειδονών, κάτι που βρίσκει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εφαρμογή και στη μελέτη της πρόσληψης του χριστιανισμού στα ιατρικά και λογοτεχνικά κείμενα στο τέλος του 19ου αιώνα. Σίγουρα, στην περίπτωση του Καβάφη, η χριστιανική παράδοση περνάει μέσα από τη βυζαντινή ιστορία και το ποικίλο ενδιαφέρον του για την πιθανή ή και όχι ελληνοχριστιανική σύνθεση που αυτή αναπαριστά. Ωστόσο, εξίσου σημαντικός είναι ο παρακμιακός χριστιανισμός, τον οποίο ο Καβάφης θα βρει και στα κείμενα του Ισμάν, του Μποντλέρ, του Βερλέν, του Ρεμπό, του Βάιλτ και του Πέιτερ. Στους συγγραφείς αυτούς, όπως έχει δείξει ο Έλις Χάνσον στη μελέτη του «Decadence and Catholicism», για παράδειγμα, η ρητορική του χριστιανισμού διατηρεί ποικίλες σχέσεις και εντάσεις με την έκφραση των διαστροφών της σεξουαλικότητας. Ο Χάνσον, ωστόσο, δεν αποφεύγει τις εξειδανικευτικές συνδηλώσεις που πάντα ενδημούν στο δίπολο έρωτας-θρησκεία, κάτι που συμβαίνει βέβαια και στο ούτως ή άλλως πολύ σημαντικό έργο της Νταϊάννα Χάς, το θρησκευτικό πρόβλημα στον Καβάφη, όταν κάνει λόγο για το πέρασμα στα όψιμα έργα του ποιητή από έναν θρησκευτικό εσωτερισμό σε έναν ερωτικό εσωτερισμό. Έχω αντίθετα την εντύπωση ότι αρκετές χριστιανικές αναφορές στον Καβάφη αφενός αποκαλύπτουν τον πολύμορφο ερωτισμό της σάρκας που εγγράφεται στο χριστιανικό λόγο, αφετέρου δηλώνουν μια κριτική αντίσταση ακριβώς σε αυτή την εμπλοκή θρησκείας και ειδονών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως θα δούμε, στη διασταύρωση των δύο βρίσκουμε συχνά έντονα συναισθήματα όπως αηδία, τρόμος και φόβος, που παραπέμπουν στο βάρος της διαλεκτικής ανάμεσα στην ενοχή και την αιμονή με τη σάρκα, της διαλεκτικής ακριβώς όπου ο Φουκό εντοπίζει τη χριστιανική γενεαλογία του μοντέρνου υποκειμένου. Αξίζει ίσως να θυμηθούμε εδώ συγκεκριμένα τον Αρτούρ Ρεμπό από τους ποιητές που ανέφερα παραπάνω, για τον οποίο η επιμόλυνση της επιθυμίας από τη θρησκεία είναι, όπως γράφει στο «Μη εποχή στην κόλαση», κατάρα. Η κατάρα του να γράφει κανείς στη Δύση, δηλαδή στη χώρα αυτή και τη χριστιανοσύνη. Είναι μάλλον γενική παραδοχή στην καβαφική βιβλιογραφία ότι στα ιστοριογραφικά ποίηματα του ποιητή που τοποθετούνται στο μετεχμιακό σημείο της μετάβασης στο χριστιανισμό, μία φιλελεύθερη χριστιανική ηθική κατά την έκφραση του Σαββίδη απλώς επιτρέπει τελικά την έκφραση του ομοφιλόφιλου αισθησιασμού, που πάντως είναι συμβατός περισσότερο με το παγανιστικό παράδειγμα. Ωστόσο, όπως το διατυπώνει ο σύγχρονος του Καβάφη, θεωρητικός της σεξουαλικής αντιστροφής Havelock Ellis, παραθέτω από τον έκτο τόμο του έργου του «Studies in the Psychology of Sex», η ενασχόληση μεγάλου μέρους της πρώιμης χριστιανικής γραμματείας με σεξουαλικά ζητήματα είναι μάλλον πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στην παγανιστική κοινωνία που έμενε πίσω. Ο παγανισμός αποδέχτηκε την ενδοτικότητα στο σώμα και μπορούσε επομένως να μην ασχολείται με αυτό, ενώ οι χριστιανοί ήταν αδύνατον να απαλλαγούν από την αιμονή τους με το σώμα. Η αιμονή αυτή δεν τους εγκατέλειπε στιγμή. Μιας και δεν μπορώ εδώ να διευρύνω περισσότερο το διακειμενικό αυτό πλαίσιο ανάμεσα στον Καβάφη και ιατρικά και λογοτεχνικά κείμενα στο γύρισμα του αιώνα, θα αναφερθώ σε μια καβαφική άσκηση για το θέμα, το ποίημα «Σαλόμι», γραμμένο το 1896, χρονιά άλλωστε και της πρεμιέρας του ομώνυμου έργου του Όσκαρ Ουάιλντ, που κατεξοχήν αξιοποιεί
την εμπλοκή του σώματος και των αισθήσεων στον ίδιο τον Ευαγγελικό Λόγο. Όπως έχουν δείξει η Νταϊάννα Χάς και η Μάρθα Βασιλιάδη, στη Σαλόμη ο Καβάφης σχεδόν αντιγράφει σε στίχους την εκδοχή της ιστορίας από τον Ζιούλ Μπουασχέρ. Στην εκδοχή του Μπουασχέρ, ένας νέος Έλληνας ρήτορας, ο σοφιστής στο καβαφικό ποίημα, απερίσκεπτα ζητά από τη Σαλόμη που είναι ερωτευμένη μαζί του το δικό της κεφάλι αντί για αυτό του Ιωάννη, αλλά την επόμενη μέρα έχει ήδη ξεχάσει την επιθυμία του και αποστρέφοντας τα μάτια από το αιματηρό θέαμα συνεχίζει να μελετά τους πλητονικούς διαλόγους. Σίγουρα το ενδιαφέρον του Καβάφη για τη δεύτερη σοφιστική έπαιξε ρόλο στην επιλογή της εκδοχής του Μπουασχέρ, αλλά η λέξη αηδιάζει που διαλέγει για την αντίδραση του σοφιστή όταν βλέπει το κομμένο κεφάλι της Σαλόμης, δεν υπάρχει στην πηγή του, προστίθεται από τον ίδιο τον ποιητή, διαβάζω την τελευταία στροφή του ποίηματος. «Τα αίματα που στάζουνε βλέπει και αηδιάζει. Το αιματωμένο πράγμα αυτό να σηκωθεί προστάζει από εμπροστά του και εξακολουθεί του Πλάτωνου στους διαλόγους να διαβάζει». Οι αποκλίσεις της εκδοχής Μπουασχέρ Καβάφη από τα Ευαγγέλια δεν είναι αρκετές για να κρύψουν την αναφορά στο κομμένο κεφάλι του βαπτιστή πίσω από αυτό της Σαλόμης, όπως η εικόνα της Σταύρωσης ή αναπαραστάσεις του μαρτυρικού σώματος με κορυφαίο παράδειγμα αυτό του Αγίου Σεβαστιανού στο γύρισμα του αιώνα. Το κομμένο κεφάλι του Ιωάννη είχε επενδυθεί στην ιστορία της τέχνης και της λογοτεχνίας με τους συνειρμούς της αποκλίνουσας απόλαυσης της σάρκας, μια ζουισάνς που δεν έχει να κάνει με το σεξ, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργεί στον ορίζοντα του θανάτου, ταυτόχρονα κρύβοντάς τον και υπονοώντας τον. Το ότι μάλιστα στο καβαφικό ποίημα το κεφάλι της Σαλόμης έχει αντικαταστήσει αυτό του Ιωάννη, φέρνει ακόμα πιο έντονα στο φως ένα παράδοξο. Ενώ δηλαδή η χριστιανική ηθική αναθεματίζει τη Σαλόμη ως σύμβολο αποπλάνησης, τρέφεται η ίδια η χριστιανική ηθική από τη γοητεία εικόνων αίματος, μαρτυρίου και θυσίας. Η αηδία του σοφιστή εκφράζει την αντίθεση ανάμεσα σε αυτή τη μορφή της απόλαυσης που προσυδειάζει σε μια χριστιανική πολιτισμική παράδοση και όπου η σάρκα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο και στην δική του, του σοφιστή δηλαδή, θα λέγαμε πιο επιδερμική, πλατωνική σχέση με την επιθυμία. Ο Καβάφης βέβαια δεν ταυτίζεται με το σοφιστή του παρά που ίσως του είναι συμπαθής. Μάλιστα, αν το ματωμένο κεφάλι ξορκίζεται στη Σαλόμη από την ελληνική νυφαλιότητα, επιστρέφει χρόνια αργότερα στον δημοσιευμένο το 1915 Θεόδοτο, όπου του άθλιου Πομπίου το κεφάλι θα μπορούσε κάθε στιγμή να μπει επάνω σε σινή αιματωμένο εις κανενός γειτόνου σου το νοικοκυρεμένο σπίτι. Οι επιλογές στο λεξιλόγιο ανάμεσα στα δύο ποίηματα είναι πολύ κοντινές, γι' αυτό και τα παραλληλίζουν. Θα ήταν λοιπόν θεμητό να υποθέσουμε ότι το ποίημα Σαλόμη βρίσκεται στην αρχή μιας ιστορίας αμφίθυμης σχέσης, έλξης και απόθεσης στο καβαφικό έργο απέναντι στη χριστιανική αιμονή με τη σάρκα. Έλξης για ό,τι κοινωνικά και ηθικά ανατρεπτικό εκφράζουν οι ειδονές, απόθεσης ή κριτικής, επειδή ακριβώς η χριστιανική παράδοση ευθύνεται για το στίγμα της αηδίας που ακολουθεί τις ειδονές τις οποίες ταυτόχρονα υπονοεί αιμονικά. Εδώ βέβαια δεν θα μπορέσω να συγκροτήσω ούτε μέρος αυτής της ιστορίας αμφιθυμίας προς το χριστιανικό υπόστρωμα του Λόγου των Ειδονών, παρά θα σταθώ στο πιο εντυπωσιακό της παράδειγμα, ένα ποίημα γραμμένο 30 περίπου χρόνια μετά τη Σαλόμη, το Μύρης Αλεξάνδρεια 340 μετά Χριστόν, που συμβαίνει να είναι και το πιο διάσημο ποίημα του Καβάφη με θέμα το χριστιανισμό. Ο ειδωλολάτρης αφηγητής του ποίηματος ήξερε πάντα ότι ο αγαπημένος του Μύρης ήταν χριστιανός και ωστόσο, ακούγοντας τους συγγενείς του να πενθούν τον νεκρό σύμφωνα με το χριστιανικό τυπικό, καταλαμβάνεται από τη φρίκη που εκφράζεται στην γνωστή σας τελευταία στροφή του ποίηματος, την διαβάζω σύντομα. «Οι χριστιανοί ιερείς μεγαλοφόνος για την ψυχή του νέου δέονταν. Παρατηρούσαμε πώς η επιμέλεια και με τι προσοχή εντατική στους τύπους της θρησκείας τους ετοιμάζονταν όλα για τη χριστιανική κηδεία. Και ξέφνης με κυρίευσε μια αλόκοτη εντύπωση. Αόριστα αισθάνομουν σαν άφευγαν από κοντά μου ο Μύρης. Αισθάνομουν που ενώθη χριστιανός με τους δικούς του και που γένομουν ξένος εγώ, ξένος πολύ. Ένιωθα κιόλα μια αμφιβολία να με σημώνει.
μήπως κι είχα γελαστεί από το πάθος μου και πάντα του ήμουν ξένος. Πετάχθηκα έξω από το φρικτό του σπίτι, έφυγα γρήγορα πριν αρπαχθεί, πριν αλλοιωθεί από την χριστιανοσύνη τους η θύμηση του Μύρη. Σύμφωνα με τις περισσότερες αναγνώσεις του ποίηματος που αναφέρονται στο δίπολο Ελληνισμός-Χριστιανισμός, ο τελευταίος συνδέεται με το ασκητικό παράδειγμα με την καταναγκαστική σωτηρία της ψυχής που απειλεί αναδρομικά τον ερωτικό δεσμό. Αλλά αν επιμείνουμε στην κεντρικότητα της σάρκας στον χριστιανικό λόγο και στην πρόσληψή του στο γύρισμα του αιώνα, μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτό που απειλεί τη θύμηση του Μύρη δεν είναι ότι απήχε από τις ειδονές, αλλά ότι αντίθετα συμμετείχε σε αυτές υπερβολικά. Καθώς θυμάται το κοινό τους παρελθόν, ο αφηγητής αναφέρει ότι ο χριστιανός Μύρης ήταν από όλους μας πιο έκδοτος στις ειδονές. Ενώ ο αφηγητής, γελασμένος όπως συνειδητοποιεί από το πάθος του, πίστευε σε μια σχέση αμοιβαίας επιθυμίας, τα παραδείγματα υπερβολής του Μύρη σκορπούσε αφιδώς το χρήμα του στις διασκεδάσεις, ρίχνονταν πρόθυμα σε νύχτιες ρήξεις στις οδούς, συμμετείχε στα ωραία και άσεμνα ξενύχτια της παρέας, αφήνουν ανέγγιχτο το ένιγμα της απόλαυσής του και σκιάζονται από την έλλειψη χιούμορ του όταν οι φίλοι τον καλούσαν στο Σεράπιο ή για σπονδές τον Ποσειδώνα, σαν να δυσαρεστήθηκε με αυτόν μας τον αστεϊσμό, και από τη μυστικοπάθειά του σε σχέση με τη θρησκεία του. Ποτέ για τη θρησκεία του δεν μιλούσε. Ο θάνατος του Μύρη λειτουργεί ως καταλύτης για την επιβολή αυτού του ενίγματος της απόλαυσής του, στη συνείδηση του αφηγητή, που πετάγεται έξω από το σπίτι των χριστιανών πριν τον συνεπάρει εντελώς ο τρόμος μιας απόλαυσης της τρομακτικής εγκύτητας που θα καταργούσε την απόσταση της επιθυμίας όπως και της μνήμης, ο τρόμος για να δανειστώ μια έκφραση του David Ricks της απόλυτης ένωσης στο σώμα του Χριστού. Φαίνεται μάλιστα ότι μια τέτοια ένωση αποκλείει παρά εγγυάται ένα μεταθανάτιο μαζί, καθώς η λέξη αλλοιωθεί στο τέλος του ποίηματος υπονοεί περισσότερο την αγωνία της ύψης. Από την άποψη αυτή, το ποίημα δεν δραματοποιεί μόνο το δίπολο παγανισμού-χριστιανισμού, αλλά εκφράζει και μια επικίνδυνη αμφισημία της ίδιας της χριστιανικής θρησκείας, αμφισημία ανάμεσα σε αυτό που ο Χέγγελ στις διαλέξεις του για τη θρησκεία ταυτίζει με την εκμυδένιση των πάντων, ο Θεός ο ίδιος είναι νεκρός, και στην άρνηση της άρνησης με την Ανάσταση. Ο τρόμος για την πιθανότητα να μην υπάρξει αντιστροφή από την αλλίωση στην Ανάσταση διπλασιάζεται στο ποίημα από τον τρόμο της μη αντιστροφής από την τυφλή απόλαυση σε μια σχέση αμοιβαίας επιθυμίας ακόμα και μόνο στη μνήμη. Είδαμε ότι τα συναισθήματα της αηδίας και του τρόμου στη Σαλόμη και το Μύρη ταυτόχρονα αποκαλύπτουν και αντιστέκονται στην εμπλοκή χριστιανικού λόγου και σάρκας. Είναι πιθανόν η ίδια κριτική αντίσταση που διαφαίνεται στα σχόλια του Καβάφη για το ποίημα Σιμεών στη Λίτη του Άλφρεντ Τένισον. Ο Σιμεών του Τένισον είναι υπερβολικά απορροφημένος στα πάθη και τα παθήματα της σάρκας που θυσιάζει. Ελάττωμα που διορθώνει ο Καβάφη στο δικό του ποίημα Σιμεών του 1917, όπου το σώμα του Οσίου έχει εξαφανιστεί. Πρόκειται ίσως για μια αντίσταση στην κατάρα για την οποία κάνει λόγο ο Ρεμπό και που ακολουθεί αυτόν που γράφει για τις ειδονές στη χώρα αυτή και τη χριστιανοσύνη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Καβάφης προσπαθεί να συλλάβει έναν χριστιανισμό χωρίς σάρκα όπως το Σιμεών ή μια σάρκα χωρίς χριστιανισμό όπως την όψιμη ερωτική του ποίηση. Όμως και αυτή κάποιες φορές προδίδει ίσως σβησμένα ίχνη χριστιανικών αναφορών. Κλείνω επομένως με ανοιχτά ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε αυτή την συνεδρία. Αν υπάρχουν πολύ σύντομα σχόλια, ερωτήσεις, αντιρρήσεις κτλ. Νομίζω ότι είναι η ώρα να ακουστούν. Παρακαλώ. Είναι προς εσάς. Πρώτα σας ευχαριστώ για την δική σας εισήγηση. Απλώς όσον αφορά την πολιτική του Καβάφη. Πιστεύω ότι υπάρχουν τέσσερις σημαντικές ημερομηνίες. 1882, 1906, 1910 και 1919, αυτό είναι λίγο μακριά. Το 1882 νομίζω ότι το σύνολο γενικά των ξένων ήταν κατά την Επανάσταση στο Ράπι. Και υπάρχει κάτι που έχει γράψει ο Καβάφης, και αυτό αναφέρεται στο Λεύκομα.
που έβγαλε η Ελένα Σαββίδη, νομίζω, δεν απατώ. Το 6, που γράφτηκε και το 8, λογικό ήταν ο Καβάβας επέρ το αδοκοχαμένο φελάχο. Το 10 ήταν επέρ το, δηλαδή ήταν επέρ το Λουαρντάνι, που ήταν η συνέχεια το 6. Το 19 αυτό ήταν η επανάσταση του Ζαγλούν και αυτό ξεκίνησε επίσης. Υπάρχει, αν δεν απατούμε, στο Ασμοδείο, και αυτό υπάρχει στο Ηλιά, όλη η ιστορία που ξεκίνησε από το 17 έως το 37. Δεν θα αναφερθούμε στο 56, αλλά το 1888 η Ελλάδα έστειλε 2 πλοία κατόπιν εντελώς το Τροκούπι για να βοηθήσει τους Άγγλους. Και αυτό ήταν, εντάξει, ήταν λογικό, πιστεύω. Αυτό ήθελα να σχολιάσω μόνο, επειδή εσείς... Ευχαριστώ. Συμφωνώ με όλα όσα είπατε. Μόνο μία μικρή... υπάρχουν δύο πράγματα. Είναι σαφές ότι ο Καβάφης έχει μια πολύ πιο βενιζελική περίοδο από αυτή που θέλει να δείχνει ο Τσίρκας στην ανάγνωση του αντιαπικιακού Καβάφη και έχουμε αρκετά πια τεκμήρια γι' αυτό. Και ένα δεύτερο είναι ότι το ποίημα για το Deng Shuai, που είναι σαφέστατα ένα βασικό τεκμήριο της άμεσης σχέσης ποίησης με την αιγυπτιακή ιστορία, απλώς θέλω να θυμίσω ότι δεν είναι απλώς μια αιγυπτιακή ιστορία. Είναι, τα γεγονότα του Deng Shuai είναι, κάνουν το γύρο του κόσμου. Ο Bernard Shaw στο βιβλίο του John Bull and the Other Island, στην εισαγωγή του, αναφέρεται στα γεγονότα του Deng Shuai. Δηλαδή, θέλω να πω, ο δυτικός φιλελεύθερος κόσμος συμμετέχει στην καταδίκη της αποικιακής βαρβαρότητας από τους Άγγλους. Άρα, είναι πολύ πιθανό ο Καβάφης, που σίγουρα ακούει τη φωνή και το θρήνο του αιγυπτιακού λαού, να βλέπει ταυτόχρονα και την δυτική πρόσληψη αυτού του γεγονότος, γιατί είναι σε όλες τις εφημερίδες. Και αυτό βέβαια κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον αυτό το τεκμήριο. Αλλά κατά τα άλλα, ναι, με έχετε απόλυτο δίκιο. So far so good. Thank you all. Τα λέμε αύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Αύριο θα έχουμε μία αλλαγή. Θα ξεκινήσουμε στις 10 με τη συνεδρία των 12. Άρα απλώς η μία συνεδρία θα έρθει στη θέση της άλλης, γιατί κάποιοι φίλοι μας πρέπει να αναχωρήσουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.